Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις κάρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λυρά, τα λυρά, τα λυρά μόνο έντικα. Τα λυρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 των FM της Κακομοίρας. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Γιάννη Τσιράπη στο production, την κυρία Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Τώρα με το Hall Double Play από την Ελλάς Online μπορεί να απολαμβάνεις απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά, ADSL Ethernet έως 24 Mbps μόνο με 23 ευρώ το μήνα και αν είσαι συνδρομητής Vodafone μόνο με 18 ευρώ το μήνα. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνουν στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς. Γράφετε ό,τι θέλετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και το στέλνετε στο Facebook οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Ανακοίνωση που ενδιαφέρει τους πάντες, καθώς ένας συνάνθρωπός μας, ο κύριος Ξάφης Ιωάννης του Εμμανουήλ, έχει ανάγκη από αίμα. Η αιμοδοσία γίνεται στο Θεαγένειο, ώρες αιμοδοσίας είναι 8 με 9 το πρωί και το απόγευμα 5 με 7 το Σαββατοκύριακο 10 με 12. Για μία ακόμη φορά το όνομά του, κύριος Ξάφης Ιωάννης του Εμμανουήλ, έχει μεγάλη ανάγκη από αίμα. Όποιος από εμάς έχει τη δυνατότητα, δεν έχει δώσει πρόσφατα και μπορεί, πάει στο Θεαγένειο ή 8 με 9 το πρωί ή 5 με 7 το απόγευμα ή το Σαββατοκύριακο 10 με 12 να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό μας. Πολύ καιρό τώρα σας λέω πολλά πράγματα και ο Κωστής σας λέει πολλά πράγματα τα οποία άλλα τα πιστεύετε, αλλά όχι. Λοιπόν, πρόσφατα ένας υπουργός από τον Καναδά και μάλιστα υπουργός άμυνας, πρώην υπουργός άμυνας του Καναδά, ο κύριος Πολ Χέιλιερ, αποκάλυψε την πραγματικότητα αυτή για την οποία σας φωνάζω. Λοιπόν, συγκεκριμένα, ο 91 ετών πρώην υπουργός υποστηρίζει ότι οι εξωγήινοι επισκέπτονται τον πλανήτη μας εδώ και χιλιάδες χρόνια, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι από τους ζωές μας. Σπαταλάμε, λέει, πάρα πολύ χρόνο και αδιαφωνούμε ο ένας με τον άλλον, ξοδεύουμε πολλά χρήματα σε αμυντικές δαπάνες και όχι στους φτωχούς, στους αστέχους και τους άρρωστους. Μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά το 2005 και είναι ο πρώτος πολιτικός που έκανε αναφορά για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής στη Γη και τώρα κατηγορεί όλους τους μεγάλους ηγέτες οι οποίοι αποκρύπτουν την πραγματικότητα. Υπάρχουν 80 είδη εξωγήινων πάνω στη Γη, ένας εκ των οποίων είναι παρέα μου και κάνουμε εκπομπή. Τα πιστεύεις αυτά? Θες το σοβαρό ή το αστείο? Το σοβαρό θέλω. Κοίταξε, είναι πολύ δύσκολο μέσα σε όλο αυτό το σύμπαν να είμαστε η μοναδική ζωή που υπάρχει. Άρα το πιστεύεις? Όχι, πάω με τις πιθανότητες. Λέω η λογική. Τι πιστεύεις, ρε, πες μου. Πιστεύω ρε αυτό το οποίο βλέπω. Τι βλέπεις? Εμένα. Εσύ είσαι μια σοβαρή περίπτωση εξωγήινη. Πες τώρα σοβαρά. Τι πιστεύεις? Ό,τι τι. Η λογική λέει ότι υπάρχουν. Μάλιστα.
Αν το πιστεύεις. Όχι όπως τα πιστεύει ο κόσμος. Αν το πιστεύεις αυτό. Θα πεις βλακεία. Θα πεις για τη θρησκεία. Ναι, τότε παράτα τον χριστιανισμό. Αλλά πες μου που αναιρείται ο χριστιανισμός με τους εξωγήινους. Αφού λέω ότι ο Θεός έμπλασε τον άνθρωπο, τα ζώα και τα λοιπά και δεν έχει πουθενά άλλου ζωή να πει. Αυτό για τους ανθρώπους. Και πού ξέρεις ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ιστορία. Έτσι λένε οι θρησκείες όλες. Ναι, και πού ξέρεις ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ιστορία σε έναν άλλο πλανήτη. Πώς? Η αντίστοιχη ιστορία σε έναν άλλο πλανήτη. Εάν αποκαλυφθεί αυτό. Σου είπε κανένα ότι. Εάν αποκαλυφθεί αυτό. Ο δημιουργό των πάντων λέει. Το δημιουργό των πάντων. Αν αυτό αποδειχθεί. Και το κρύβουν γι' αυτό το λόγο. Γιατί μετά καταραίουν οι θρησκείες. Δεν το καταλαβαίνει. Πώς δεν καταραίουν, ρε. Δεν καταραίουν. Λάθος. Γαμώ το κεφάλι σου. Πώς δεν καταραίουν. Είσαι εγωιστής, ρε. Πώς είμαι. Είσαι εγωιστής. Εγώ είμαι εγωιστής. Αν βρεις. Και μου πεις αυτό, τάδε εδάφιο και σύμφωνα με. Λέει τα εδάφια ρε που λες εκεί μέσα, ότι ο Θεός έμπλασε τον εξωγήινο. Σωστά, τον άνθρωπο. Παραμυθά. Ναι. Παρενιέσαι για το όν σε όλη τη φύση. Είπε ότι δεν έπλασε τίποτα άλλο. Γράφει πιθανόν δεν έπλασε τίποτα άλλο. Ναι, ρε, γράφει. Πού? Έπλασε. Είσαι ότι είσαι το γράφει τον άνθρωπο και μόνο τον άνθρωπο. Γράφει για τη γη, δεν γράφει για άλλους πλανήτες. Λέει πουθενά για άλλους πλανήτες. Βεβαίως, έχεις διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη. Έπλασε το σύμπαν. Τι λέει το σύμπαν. Έπλασε το σύμπαν. Έπλασε το σύμπαν και έχει το σύμπαν ζωή, έτσι είπε τέτοιο πράγμα. Ότι υπάρχει εξωγήινο με πολιτισμό. Σου είπε ότι δεν υπάρχει ζωή. Ρε αφήστε τα παπατζηλίκια. Ποιο είναι το. Εάν πιστεύεις ότι υπάρχει. Σοβαρά. Εάν πιστεύεις ότι υπάρχουν εξωγήινοι, ναι. Τότε διέγραψε όλη την πορεία σου τα παπαδαριά ναι. Και εκεί πάνω που πήγαινες και μου έκανες τον χριστιανό. Καλά, τελειώσατε. Εσύ πες ότι. Ακούγεσαι. Ακούγομαι. Είσαι σε λάθος δρόμο. Εγώ είμαι στο δεν έχει δρόμο. Καμία σχέση αν υπάρχουν. Όντα, καταρρύπτονται καταρρύπτονται όλε οι θρησκείε. Δεν καταρρύπτονται. Και στα 91 του αυτό ο ετοιμοθάνατο, 91χρονο, ναι. Γιατί δεν βγήκε στα 45 του να το πει. Πού να ξέρω. Ε, τι έφτασε τώρα το ένα. Ξέρω εγώ. Γιατί μήπω ήξερε κάτι και το λέει τώρα και κατηγορεί του ηγέτε. Και το 56 που έπεσε το διαστημόπλοιο, γιατί κρύφτηκαν. Άσε ρε κόκκινε. Η λογική τι λέει, ότι υπάρχει ζωή σε άλλου πλανήτε. Οι πιθανότητε λένε ότι υπάρχει. Εγώ λέω σίγουρα ότι υπάρχει. Εγώ δεν λέω σίγουρα για τίποτα. Ναι. Εγώ λέω ότι το πιο λογικό είναι να υπάρχει. Ναι. Και σίγουρα είναι πιο εξελιγμένη από σένα και σίγουρα δεν μπορεί είναι. Μπορεί να είναι υποδέστη. Αυτό είναι. Μπορεί να μην είναι τόσο εξελιγμένη. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι. Μπορεί να υπάρχουν διαβαθμίσεις. Τι να κάνω εγώ τώρα. Πρέπει να βάλω το και να ακούω στο TV Μακεδονία τον αυτό και να ακούω εσένα και τον 93χρονο. Τα ρεπορτάζ τα ξέρεις. Ξέρεις από ρεπορτάζ. Τι θες να μάθεις. Τι θες να μάθεις. Λέει ο Άγγελος με το καλημέρα. Καλησπέρα παιδες. Είναι νόμιμο να δώσει ο Άρης πρίμου στο Αγιονέρι. Όχι. Στην Ισπανία είναι νόμιμο. Εδώ είναι, στην Ελλάδα, όχι. Λοιπόν, εγώ λέω και είναι θέμα και το λέω πάρα πολύ σοβαρό ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει ο νόμος ότι το πριν νίκης δεν είναι ανήθικο. Είναι άλλο να κάτσεις να χάσεις, είναι ανήθικο και άλλο να κάτσεις να κερδίσεις. Θέλει να κοπιάσεις για να κερδίσεις, να ματώσεις. Οπότε το πριν νίκης είναι πιο έντιμο από να ταχώσεις το διαιτητή. Όχι, για μένα δεν είναι ανήθικο, ούτε αν έντιμο. Α, δηλαδή, παίζει ας πούμε. Λέω, δεν είναι νόμιμο. Προσέχω τι λέω. Τη δική μου ηθική. Παίζει Ηρακλής. Γιατί λες Ηρακλής και δεν λες Άρης. Παίζει Ηρακλής. Ο Άρης. Όχι ο Ηρακλής. Γιατί βάζει τον Άρη. Έτσι το λέω. Μα ο Ηρακλής δεν έχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, παίζει ο Ηρακλής με την Κέρκυρα. Ναι. Ποιος θα μείνει κατηγορία. Ναι. Και έρχεται ο Μαρινάκης και στα επόμενα μάτς που παίζει ο Ηρακλής με αδιάφορο. Πρημοδοτεί του αδιάφορου για να χάσει ο Ηρακλής. Θα σα αρέσει. Δεν μ' αρέσει, αλλά δεν ανήκει. Δεν το θεωρώ ανήκει. Θα το βρίζει. Όχι. Όχι, όχι. Να είμαι εγώ πιο μάγκας. Ναι. Να τον κερδίζω και ας δίνει ένα σκαρφό λεφτά. Τα θέματα τα ξέρεις τώρα, αυτά έχει πολλά θέματα. Δεν συμφέρει η απάντηση. Εγώ άκουσαν. Στα 91 και εγώ τέτοιες λακαμίες θα λέω. Μαλάκι σε κεφάλαιο έπαθε ο άνθρωπος. Μπορεί. Είναι πρωί, λέει ο Νίκος. Καλά, ναι. Παιδιά, ό,τι θέλετε λέτε. Έτσι. Λοιπόν, τα θέματα θες, ε. Πέρα τα θέματα τώρα. Άσε τους εξωγήινους και φιλοσοφίες και ιστορίες. Λέγε. Τα θέματα. Πήγες να βρεις καταρχήν γόβες και. Άσε τις γόβες και τις αυτές. Τα θέματα. Και γιατί. Άστις. Καταρχήν το ξεκαθάρισε και πώς μπαίνουν τα λεφτά και γιατί τα 19 εκατομμύρια. Τα 9 μάλλον. Δεν με νοιάζει, ρε. Φούγα, τα βάλει τελείως. Δεν με νοιάζει. Τα βάλει και τελείως. Τα βάλει. Αυτά που υποσχέθηκες. Ποιος. Τις γόβες, τις αρτιέρες και την πλατεία σου. Όχι, δεν τα βάλω. Γιατί. Γιατί παίρνει δάνειο. Κάνεις λάθος. Το εξηγεί. Άσε ρε τώρα. Το εξηγεί. Όταν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ και δεν θα απαιτήσει τίποτα από τον ΠΑΟΚ, τότε θα τη βάλω τη ζαρτιέρα. Επειδή έχει καλούς φίλους νομικούς, ρώτα κάποιο νομικό. Έτσι με είπε ο νομικός. Λέει, θα τη βάλει τι ζαρτιέρε, λέει, ναι. Και τα ψιλοτάκουνα. Όταν ο Σαββίδης φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Φύγει. Ναι. Και δεν του χρωστάει τίποτα ο ΠΑΟΚ. Μα σου εξηγούν, ρε, οι άνθρωποι. Πάλι τα ίδια. Λοιπόν, ρε, όταν φύγει με τον καλό, νομικό. Αν ζούμε. Ωραία. Μπορεί να μην ζούμε εμεί, να φύγει άλλο μετά 20 χρόνια. Όταν φύγει. Και δεν απαιτήσει από τον ΠΑΟΚ δραχμή. Ωραία. Όταν δεν χρωστάει ο ΠΑΟΚ πουθενά ούτε σε αυτόν,
ναι. Τότε θα πω, ναι. Θες την απάντηση? Όχι, δεν θέλω καμία απάντηση. Ωραία, θες μίλα μόνος. Okay. Παρακάτω. Σύμφωνα με το Financial Fair Play, το Finance, καμία ομάδα ναι. δεν μπορεί να οφείλει ναι, ναι. τίποτα διαφορετικό. Ναι, ναι. Γιατί είναι, υπάρχει πλήρη διαφάνεια και να μην βρεθούν χρεωμένες οι ομάδες όπως έκανε ο Αμπράμοβιτς με τα 700 εκατομμύρια που χρωστούσε. Λοιπόν, νομικά τρίκ. Μα δεν είπε, λογιστικά, δεν είναι νομικό τρίκ. Λογιστικά τρίκ. Με το εμπάρκο το οποίο υπάρχει ναι, ναι. στη Ρωσία. Λες εγώ ξαφνικά να έγινε ακόλουθος του Σαββίδη και να τον υποστηρίζω. Με το εμπάρκο το που εμπάρκο λέγεται. Εμπάρκο είπα. Ναι. Το οποίο υπάρχει στη Ρωσία. Δεν είναι εύκολο να φέρει χρήματα. Οπότε είναι ένα νομικό τρίκ όπως λες. Φαίνεται ότι παίρνει δάνειο από τη Δημαία. Λογιστικό, είναι... ωραίο τρίκ είναι. Ναι. Εντάξει, δεν, είναι, δεν είναι ανήθικο. Ούτε είναι κάτι μεμπτό. Είπα εγώ ότι είναι ανήθικο. Ναι. Ίσα, ούτε ίσα, είναι ευεργέτη και σύμφωνα με το Financial Fair Play δεν μπορεί πολύ, να χρωστάει. Και πολλοί λένε, σωστό. Και πολλοί, ωραίο. Και πολλοί λένε εδώ, γιατί άκουσα και τον Μπούζο. Σταμάτα. Ρε. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Μπούζος, διαβάζει ένα μήνυμα. Στέλνει προφανώς κάποιος οπαδός άλλης ομάδας της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας, δεν ξέρω. Και λέει αν αυτό είναι φωτογραφικό για τον ΠΑΟΚ. Διότι λέει καμία. Άκουσες Μπούζο? Όχι, ήμουν. Έστρεφε στα μαγουλά σου. Έστρεφε λοιπόν, το μαγουλά. Ναι. Ό,τι πεις. Λέει λοιπόν στον Μπούζο ένα μήνυμα ναι. ότι καμία εταιρεία, και αυτό είναι ρεπορτάζ, καμία εταιρεία στην Ελλάδα δεν δίνει κασέρι τα λεφτά στον νόμο και λέει μήπως λέει είναι φωτογραφικός νόμος. Και εγώ λέω, ακόμα και φωτογραφικός νόμος να είναι, που για μένα δεν είναι. Για μένα δεν είναι. Γιατί δεν είναι? Χρωστάει ο Εραστέχνης Ηρακλής λεφτά. Βεβαίως. Γιατί δεν πάντα δώσει κασέρι? Εκεί υπάρχει μια ηθοποιός διαφορά. Ποιο ηθοποιός? Ηθοποιός. Τι ηθοποιός? Θα σου πω. Τι ηθοποιός? Και μάλιστα έχουμε στείλει. Ωραία, έχουμε στείλει. Χρωστάει. Έχουμε στείλει. Τι έχει στείλει? Έχουμε στείλει χαρτιά στον κύριο. Ποιος? Υφυπουργό. Ναι, ναι. Για να βάλει στη ρύθμιση και τα εικονικά τιμολόγια. Ποια να βάλει? Να βάλει και στη ρύθμιση και στο νομοσχέδιο και τα εικονικά τιμολόγια. Εικονικά τιμολόγια είναι κακούργημα, δεν είναι. Πώς θα τα βάλει? Έβαλε και άλλα τα οποία ήταν κακούργημα. Ωραία. Οπότε δηλαδή, να βάλει και αυτό. Ωραία. Αν το βάλει και αυτό. Ναι. Το έβαλε? Δεν το έβαλε. Αν το βάλει. Αν το βάλει, τι, ποιος θα τα δώσει? Μην λέτε για φωτογραφικά, ρε. Εγώ θέλω να το βάλει να δω ποιοι είναι μάγκες. Ποιος είναι μάγκας? Εγώ θέλω να το βάλει για να δω ποιοι. Στον Εραστέχνη Άρη. Χρωστάνε λεφτά. Βεβαίως. Ωραία. Μην βγει Αριανός και πει μα γιατί για τον ΠΑΟΚ. Θα του απαντήσω εγώ, θα απαντήσω εγώ, θα του πω, ωραία. Μπες και εσύ, μπες και εσύ στο νομοσχέδιο και πλήρωσε τα κασέρι, ρε Μόρτι. Άρα πρέπει να βρει λοιπόν αυτός ο Ιωαννίδης τα 70 του, θέλει να κάνει τα κουμάντα. Εντάξει, και καλά ξέρετε τι με νοιάζει εμένα. Να βρει λοιπόν ένα κουρούμπα αγλά και να πληρώσει τα χρέη κασέρι. Όχι να με βγαίνει στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα για να λέει εγώ αν πάμε τον Άργε, θα έχω λέει μια επέδειο, να μιλήσω με τον Βλαχόπουλο έξω. Θα έχουμε θέμα λέει. Ότι τέλος πάντων θα το πει ο άνθρωπος. Τώρα που αλλάζει Κυριακά. Ναι. Τι αλλάζει Κυριακά? Όνομα, επίθετο, εταιρεία που εδρεύει, αφημία μας τα πούνε. Όχι ο Άρης έρχονται οι επενδυτές. Τελειώσαν αυτά. Στο Ραπτόπουλο τελειώσαν αυτά. Ήρθαν λέει οι επενδυτές. Ποιοι είναι αυτοί? Άντρες είναι, γυναίκες είναι, παιδιά είναι. Τι επαγγέλλονται, τι εταιρεία είναι, είναι. Ποια είναι τα συμφέροντά τους. Οι δραστηριότητες τους. Και οι επενδυτές. Και γιατί βάζουν λεφτά? Σαν τον Κωνσταντάρα. Έβγαινε με την κόμενα ναι, να ρε, και έλεγε στην Αυτίνα, δεν θα το πιστέψεις, λέει. Ήρθαν κάτι Σουηδοί. Ήρθαν Σουηδοί. Και σου μίλησαν μπουζούκια. Άστε τα ρε τώρα. Από εκεί βγήκε και η έκφραση, κάνει το Σουηδό. Ναι. Λοιπόν, άλλα θέματα. Τρέλα να είμαι σε Ηρακλάρα, διπλώμα στην Ξάνθη, Ραολέ, σίγουρη πρόκριση. Ξέχασε την πρόκριση. Σίγουρη. Εκεί θα έχουμε ωραία πράγματα. Πανόπουλε, θα δει τι σημαίνει λαό του Ηρακλή. Θα δει κάτι ντου από παντού και σκούπι ντου. Περίμενε εσύ να βάζει αστυνομίε και τέτοια. Ξέρει ότι οι πολέμαρχοι έρχονται και θα κατακλείσουν την Ξάνθη. Ήδη, βέβαια. Ήδη είναι στην Ξάνθη. Ναι. Και θα πάνε παραπάνω από 1200. Κάτι χίλιαρο βλέπω να έχει εκεί πέρα. Έχουν αξοβολήσει εκεί πέρα. Έχουν πάρει εισιτήρια. Έχουν πάρει τα εισιτήρια του και θα έχει 3000. Άρα η έδρα είναι του Ηρακλή. 1250. Όχι, ρε. Έξτρα θα πάρουν. Και υπάρχουν και Ηρακλειδεί. Νόμιμα. Κάποιοι Ηρακλειδεί από Θράκη, όσοι μείνανε, Κομωτινή, αυτά κτλ. Οι οποίοι θα πάνε στο γήπεδο για την ομάδα του Ηρακλέως. Αυτό είναι αύριο αυτό, το μάτι. Για αυτό το θέμα θέλω ναι. να μου πεις δύο πράγματα. Ναι, ναι. Γιατί με ενδιαφέρει η τεχνική άποψη, το πώς το προσεγγίζεις. Γιατί μου έλεγες έξω κάποια πράγματα και τα οποία θες να τα εξηγήσεις. Να πω πρώτα στον κόσμο ότι ο Γεωργιάδης από τις Σέρες και η εταιρεία Evil προσφέρουν ηλιακό, το νέο ηλιακό θερμοσύμφωνα από τη Μουσουόλ 150 λίτρων με 600 ευρώ τελική τιμή. Ναι. Και όταν λέμε τελική τιμή, συμπεριλαμβάνεται μέσα και εργασία τοποθέτηση πλάκα. Ωραία. Όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 2321-037-479. Πες μου.
Ωραία. Να τα... Βασίλης Βλαχόπουλος, ανακοίνωση το λέω. Για το επενδυτικό σχέδιο το οποίο υπάρχει στον Άρη. Γεια σου Βασίλη. Καλησπέρα παιδιά. Ρεπορτάζ κάνουμε, ακούμε. Λοιπόν, σας λέω την ανακοίνωση. Η Άρης ΚΑΕ πιστήσει δέσμευσή της ότι θα ενημερώνει υπεύθυνα τους φιλάδους της ομάδας μας για τις τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με την αναμενόμενη αλλαγή σελίδας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας που ήδη επισπεύδεται. Ανακοινώνει ότι, ότι έχουν υπογραφεί με τον υποψήφιο επενδυτή τα αναγκαία συμφωνητικά για την είσοδό του στην ΚΑΕ, η οποία προσδοκάται να υλοποιηθεί άμεσα. Ήδη μια πρώτη οικονομική ενίσχυση της ΚΑΕ που θα αποκαταστήσει οικονομικά το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας μας και θα επιτρέψει τη θωράκισή της εν ώψη των δύσκολων αναμετρήσεων στους αγώνες πρωταθλήματος που απομένουν για την, την κατάταξη που ακολουθούν. Δεν το είχε ένα μπέρδεμα, που απομένουν και κατάταξη που ακολουθούν, έχει δρομολογηθεί. Άρα λοιπόν έχουν εισπραχθεί τα λεφτά. Απομένουν ελάχιστες λεπτομέρειες να διευθετηθούν για την οριστικοποίηση της επένδυσης και την έλευση του επενδυτή στο προσεχές διάστημα ή δυνατόν στην επόμενη αναμέτρηση ομάδας μας απέναντι στον Ολυμπιακό, Τετάρτη 6 Μαΐου. Οπότε και σε πανηγυρική ατμόσφαιρα θα πέσουν και οι τελευταίες υπογραφές. Και συνεχίζει σχετικά με τον αγώνα τον απόψινό με τον Παναθηναϊκό. Επιθυμία ωστόσο και των δύο πλευρών αποτελεί οι φίλοι του Άρη να δώσουν δυναμικό παρόν στην απόψινή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό 9 παρατέρδο στο Νικ Γκάλης Κολ, όπου θα παραβρεθούν εκπρόσωποι του επενδυτή προκειμένου να μεταφέρουν σε αυτό την αγάπη του κόσμου και την αγωνία του για την άμεση οικονομική και αγωνιστική ανάκαμψη ομάδος να είστε όλοι εκεί. Η ανακοίνωση λέει λοιπόν ότι εκταμιεύθηκε το ποσό το οποίο έστειλαν οι επενδυτές. Οι επενδυτές έχουν στο πλάνο τους να έρθουν επενδυτές για την ακρίβεια στον αγώνα της επόμενης Τετάρτης με τον Ολυμπιακό. Και αυτό το οποίο λέει ουσιαστικά η ανακοίνωση είναι ότι τελειώνει η ιστορία σιγά σιγά και ο Άρης προχωράει σε αλλαγή ιδιοκτησιακού με την παρουσία ανθρώπου που έχει λεφτά για να επενδύσει. Δύο ερωτήσεις. Δύο. Αν θέλετε. Ποιο είναι το ποσό που έβαλε καταρχήν? Δεν γράφει το ποσό που έβαλε. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι μιλάμε για ένα ποσό 400.000 ευρώ. Πολύ σημαντικό, ωραία. 400.000 ευρώ είναι όλο το μπάτζετ του Άρη φέτος. Μάλιστα. Πολύ σοβαρή η όλη διαδικασία. Γιατί όμως αυτός ο μυστικισμός και δεν βγαίνει όνομα προς τα έξω? Προς τι αυτό? Είναι επιθυμία του επενδυτή, ο οποίος στη ρήτρα εμπιστευτικότητας που έχουν υπογράψει δύο πλευρές αναφέρει κατηγορηματικά ότι δεν θα αναφερθεί, δεν θα γίνει γνωστό το όνομά του έως ότου αποκτήσει το 67% των μετοχών της ΚΑΕ. Είναι επιθυμία του ιδίου. Ωραία. Κατανοητό, νομίζω ότι πότε είναι θέμα ημερών. Δηλαδή, να σου πω τώρα κάτι, τώρα ο Κωστή ακούς. Εγώ ακούω. Από τη μία πλευρά λέμε, αν δεν αναφερθεί το όνομα, λέμε μυστικισμός. Αν αναφερθεί το όνομα, λέμε διαφήμιση. Δηλαδή, έχουμε μπερδευτεί και εμείς λίγο τι να υποστηρίξουμε. Εσύ τι λες? Έχω την εντύπωση ότι είναι, και το έχω πει από την πρώτη στιγμή, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Όχι, ότι είναι σοβαρή είναι. Απλά ρωτάω γιατί είναι απορρίωση και πολύ κόσμο. Το Σαωρίδη το ρώτησε που έρχεται στον Άρη. Τον? Το Σαωρίδη το ρώτησε που έρχεται στον Άρη. Δεν χρειάζεται απάντηση. Δεν χρειάζεται. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, παιδιά, για χαρά. Να είσαι καλά. Το Σαωρίδη πάει γενικά, δεν το κατάλαβε. Είναι ένα όνομα το οποίο περιπλέκει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Το Σαωρίδη. Ναι, ρε, κατάλαβα. Αν ο Σαωρίδη δεν πει, okay, πώς. Αυτό ήταν η άλλη ερώτηση, αλλά δεν απαντήθηκε. Το κατάλαβα. Είσαι τσακάλι μεγάλο. Σε τσάκαλος. Λοιπόν, ναι. 80 ήδη εξωγήινων υπάρχουν. Θέλω να σου περιγράψω και πώς είναι. Δεν ξέρω, καταργείτε τη θρησκεία σας. Αν υπάρχουν εξωγήινοι, διαλύσατε. το σύμπαν διαλύεται. Διαλύονται όλα αυτά τα παραμύθια που σας έχουν διδάξει. Δεν υπάρχει ρε μια απάντηση. Τελειώσαμε. Πάμε λοιπόν, παρακάτω, λέγε. Καλησπέρα, παιδιά. Κωστή, αν είσαι άντρας του λόγου σου, θα φορέσεις το 12ποντο. Αν προσέχεις τι έλεγες, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί που δεν ακούνται στα λόγια και μιλάνε με πράξεις. Οφείλει μια συγγνώμη στο μεγαλομέτωχο του ΠΑΟ. Καμία συγγνώμη. Ζαρτιέρες και 12ποντη γόβα. Τίποτα άλλο. Συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί δεν έκανε κάτι κακό. Λοιπόν. Αυτούς αυτών που δεν αγαπήσατε. Μισό λεπτό. Δεν είπατε το όνομά του στο γήπεδο. Τα κάνουμε ανακούκουρτα. Τι να ακούκουρτα δεν μας κάνεις τώρα στο Facebook. Τζάμπα ήρθες και μας έχει τώρα ιστορία. Το εξωτερικό στέλνει. Δεν είναι τζάμπα. Τζάμπα. Λοιπόν, ερώτηση. Γιατί μου τα έλεγες έξω, σημασία είναι σαν να μιλάμε τώρα ξανά στον αέρα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ξάνθης, τα πολλά συν τα οποία έχει κόντρα στον Ηρακλή, γιατί είσαι αδιαπραγμάτευτος σε ένα σκορ το οποίο με έλεγες, το οποίο μπορεί να προκαλέσει και κάποιους να το παίξουν. Η Ξάνθη το έχει την πολυτέλεια. Είναι... Ναι, 3-0. 3-0. Γιατί? Η Ξάνθη, καταρχήν, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, το Σάββατο έκανε τζόκινγκ. Το είδες και εσύ. Ο Λουζέρο, Κλέιτον, ο άλλος ο Πάνος, ο Ανίπαρτος και ο Σολτάνη κάνανε τζόκινγκ. Και καλά κάνανε. Σου λέει δεν πρόκειται να βγούμε Πέμπτη, το ρίχνουμε στο κύπελο.
Πάμε ένα ημίχρονο χαλαρά και όταν φούλαρο ο Παναθηναϊκός ακολουθούμε. Ο Ηράκλης στο δεύτερο ημίχρονο που μελέτησα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, του βγήκε η ψυχή από το πισινό να κρατήσει το αποτέλεσμα. Έδωσε πολλές. Έδωσε μεγάλες μάχες. Τρομερές προσπάθειες. Εκείνος ο Μπουκουβάλας για παράδειγμα, πρέπει τρεις Ρωσίδες να τον κάνουν μασάζ και πέντε μαύροι να του πατά την πλάτη. Εκεί που το ο άλλος ο Σαραμαντάς από αριστερά το ίδιο. Ο Σέντερ Μπάκο Μπαρτολίνη το ίδιο. Ναι. Η Τζόγλου, ο οποίος δεν απέξει, είναι μεγάλη απώλεια. Εδώ έρχομαι σε μια πολύ μεγάλη απώλεια για τον Ηρακλή. Τεχνική λεπτομέρεια. Βεβαίως και ο Πορτουλίδης, φουλ. Ο Ρωμάνο, 56 λεπτά άντεξε. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Ξάνθη έχει και ένα πλεονέκτημα. Έχει στο ρόστερ της αρκετούς παίκτες που μπορούν να παίξουν στα χαφ. Κλέιτον, Βασιλακάκης, αυτός ο μαύρος ο Μπόντο, παίζει ο άλλος ο ξέρω εγώ, Φλίσκας. Έχει και άλλους 3-4, δεν θυμάμαι τα ονόματα, αλλά δεν είναι σαν τον Ηρακλή που στον άξονα χωλαίνει με η Τζόγλου Ρωμάνο Πορτουλίδη και μετέθεσε τον Κυριακίδη από την πλαϊνή γραμμή στα χαφ, στα κεντρικά. Τον βάφτισε κεντρικό χαφ εξαιτίας της, κατά κάποιο τρόπο, της λειψανδρίας στον χώρο του κέντρου. Μετά, ο Περόνε είναι σε αθλία κατάσταση. Μην κοιτάς που έβαλε τον γκολ. Του έδωσε εδώ το Χαϊβάνιο Ανάκογλου την μπάλα και πέρασε τον Ανέσκη και τον Χαϊβάνι, λάθος. Ο Γούτας δηλαδή. Όταν κάνει κάποιος λάθος, δεν έχει. Άκου τι σου λέω. Βιολογικά δεν υπάρχει Περόνε. Ο Περόνε στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηρακλής, στα 35 μέτρα άμυνας που έκανε από την ασφιχτική πίεση της ΑΕΚ. Δύο καλές κόντρα επιθέσεις έκανε. Έπρεπε να κάνει 5 και με τον Περόνε να συμμετέχει. Έκανε 5, ο Περόνε έκανε τις 2. Τι να κάνει ο Περόνε, ο Περόνε βρωμάει τα πόδια του, ρε. Τα δικά σου τα έχει μυρίσει ποτέ. Βρωμάει τα πόδια. Για τον Περόνε. Ο Περόνε. Για τον Μανώλη. Ο Περόνε. Ο Ηρακλής κάνει την πρόκριση γιατί θα τον βάλει εκεί βασικό. Αντί να βάλει τον Λουκίνα. Έγκλημα, στο λέω εγώ, ρε. Άκου και εμένα τι. Μακάρι να τον φωτίσει να βάλει τον Λουκίνα. Ποιος να τον φωτίσει. Ο ποδοσφαιρικός θεός. Ποιος θα τον φωτίσει. Το μυαλό του θα τον φωτίσει. Ο ποδοσφαιρικός θεός θα τον φωτίσει. Ναι. Μετά η Ξάνθη έχει τη δυνατότητα να πετάξει έξω αυτά τα. Γιατί στις ομάδες αυτές τις δύο έχουμε ανύπαρκτα center for. Ο Περόνε είναι. Ανύπαρκτα δεν έχουμε, πλην υπάρχει Λουκίνα, ένα θέμα. Πλην του Λουκίνα, ο Περόνε βρωμάει τα πόδια του. Ο άλλος ο καπετάνος βρωμάει τα πόδια και τα χέρια του και οι μασχάλες του μαζί. Ποδοσφαιρικά μιλώ. Εντάξει. Ναι. Και έχει και αυτό το ράνο τον πάνω, όπως το λένε το center for. Αυτός δεν παίζει ούτε στην επανομή. Αυτός ο πάνος. Άρα λοιπόν, αν το φωτίσει και τον άλλον. Λέγε στραβά πράγματα για τον Ηρακλή, ναι. Θα γεμίσει το κέντρο του και εσύ θα αναγκαστείς να ανοιχθείς. Πάνω στο άνοιγμά σου θα σε διαλύσει. Αυτό λέω εγώ. Στο άνοιγμά σου, στο ρίσκο σου και στην κούρασή σου. Εγώ τον Ηρακλή το χάρηκα με την ΑΕΚ, τον γούσταρα. Έβγαλε ένα μπρουτάλ, έβγαλε μια αρσενικότητα. Φυσικά και δεν μ' άρεσε ότι κλείστηκε ένα ημίχρονο πίσω και δεν έβγαλε επιθέσεις, έβγαλε 2,5 αντεπιθέσεις. Φυσικά και αυτό εδώ πέρα, το ότι δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα. Εδώ υπάρχει... Μισό. Δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα, να πάρει λίγο την κατοχή, να ανασάνει. Οπα. Όλη αυτή η πίεση 35-40 λεπτά. Οπα. Τον έχει κατακρεοργήσει. Ερώτηση. Το ρεπορτάζ του Ηρακλή λέει. Ερώτηση. Το ρεπορτάζ του Ηρακλή λέει. Ερώτηση. Κυλιακοί πονάνε. Προσαγωγοί πονάνε. Αφιένες πονάνε. Μπούτια πονάνε. Γάμπες πονάνε. Που σημαίνει ότι αυτοί τα δώσαν όλα. Τελειώσαν. Είναι στα κόκκινα. Το καταλαβαίνεις, ρε, για δεν το καταλαβαίνεις. Αν θα ακούσεις. Άντε, το καταλαβαίνω πολύ καλά. Δεν περνάς. Επειδή έγινε... Εγώ θέλω να περάσει ο Ηρακλής. Να πάω κάτω στην Αθήνα να κάνω ρεπορτάζ. Να δω 15, 17, 13, 16, 20 πόσοι θα κατεβούνε. 25, 30 να κατεβούν. Όσα πάρουν. Να κάνουν και ρεκόρ. Γουστάρω. Να δω ένα παιχνίδι με χρώμα κερκίδας. Τους ξενέρω τους της Ξάνθης τώρα. Δεν τον Αγέλαστο τον Πανόπουλο. Είναι τώρα. Λίγοι. Τον Αγέλαστο και κάτι 70χρονος με τις μασέλες. Αόξάνθης είμαι, αόξάνθης. Αόξάνθης. Τι χρώμα να έχει ένας τελικός Ολυμπιακός Ξάνθης. Εγώ θέλω τον Ηρακλή. Άλλο το θέλω μου, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Και άλλο το τι βλέπω ποδοσφαιρικά. Το κατάλαβες. Μαζί να πάμε στην Αθήνα, γουστάρω, να κάνω μια εκδρομή καλοκαίρι, όλα. Να χτυπήσει ο Ηρακλής τον παιχνίδι, να κατεβάσει κόσμο, να δείξει οντότητα. Να έχουμε εδώ δουλειά σε τα με την Ξάνθη, την ξενέρωτη τώρα. Το ξενέρωτο τον Πανόπουλο. Το ξενέρωτο να πούμε το λαό της Ξάνθης. Τι να πει. Αλλά ποδοσφαιρικά προηγείται. Τι να κάνω. Λοιπόν. Τελείωσε, δεν έχω από τίποτα άλλο. Εντάξει, τα είπες όλα. Νομίζω... Σε πιάνει ίστρος και θες να τα πεις παντού. Ίστρος. Ίστρος. Ναι. Απλά αν θες να ακούσεις, κράτα μια μικρή επιφύλαξη. Πάντα στο ποδόσφαιρο πρέπει να κρατάμε. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί. Βεβαίως. Είχες μια σειρά, την οποία την αναθεωρείς τώρα. Α, θελάς, δεν το κάνεις. Μια σειρά. Έλεγες, ρε παιδί μου, έχει το νου στο play-off γιατί δεν θα κερδίσει την ΑΕΚ.
Ήσουν αβέβαιο. Το προγνωστικό ήταν αυτό. Λοιπόν, λες μετά. Ένα το δώσα. Ναι, έχει μετά λες δύσκολο παιχνίδι στο Βόλο. Υπέθετε δηλαδή ότι τα πάνε δύσκολο. Ο Ερακλής τώρα θεωρητικά είπε με τον τρόπο του και με την νίκη του: σκάστε. Ναι, κλαίω TV. Ναι. Σκάστε. Ναι. Ανεβαίνω εγώ και η ΑΕΚ και εσεί θα κάνετε τουρισμό. Σωστό. Μην κάνετε μαγκέ. Σωστό. Γιατί αυτό είμαι. Σωστό. Λοιπόν. Σωστό. Είναι υποχρεωμένο εκ των πραγμάτων. Να το χτυπήσει. Ναι. Να το χτυπήσει. Βέβαια. Όλοι αυτοί, παίρνει, να το χτυπήσει. Όχι, όλοι αυτοί οι οποίοι σου έλεγα πάντα να αφήνει ένα μικρό ενδεχόμενο που με έλεγε εδώ και μήνε. Άσερε το κύπελο, το βρωμοκύπελο. Να που τα έφερε έτσι ο Θεούλης. Ναι. Να που τα έφερε έτσι ο Θεούλης και είναι ένα παιχνίδι ρε εσύ. Μία πρόκληση ζωή. Από το 87 και μετά, 28 χρόνια μετά, να ξανακατεύουμε στο τελικό του κυπέλου. Είναι δυνατόν αυτό το παιχνίδι. Είναι δυνατόν αυτό το παιχνίδι να πω δεν με νοιάζει. Ή δεν μπορώ. Σου λέω εγώ να μην σε νοιάζει. Θα καταθέσουν 3.000 κομάντο το λαρίκι του στην ψυχούλα του θα κάνουν. Πιάσει τα λαρίκια, την μπάλα δεν παίζουν τα λαρίκια. Ρε. Σωστά μιλά. Καλά είναι και τα λαρίκια. Όπω και οι ξανθιώτε από τη μεριά του και το καλά θα κάνουν. Αυτά τζόγλιο. Δηλαδή, άκουσε. Ο ρυθμό που έδωσε και η Άκη ο Ηρακλή στο παιχνίδι αυτό. Αμυνόμενο ο Ηρακλή και η Άκη επιτιθέμενη. Και αυτό ο ρυθμό ο καλό φυσικά και είχε. Θα σου απαντήσω είχε, και κάτι. Είχε, έπαιξε ρόλο 20.000. Θα σου πω και κάτι που θα σ' αρέσει πολύ. Ναι. Για το για που έγινε στο Καφτατζόγλιο, γιατί μπορεί να μην πήγα λόγω πολύ σοβαρής υποχρέωσης, αλλά πήρα κλίμα από, το τι, από λεπτομέρεια η οποία σε ενδιαφέρει πολύ. Και θα την πω αμέσως μετά τις διαφημίσεις, γιατί πιστεύω ότι ενδιαφέρει και τον κόσμο. Για τους κουκουλοφόρους που κάνανε έλεγχο, θα μου πεις. Ποιους κουκουλοφόρους, ρε, ό,τι να είναι, ρε. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι τα ελαστικά Hankook, τα οποία είναι από τις κορυφαίες εταιρείες ελαστικών παγκοσμίως, προσφέρουν μοναδικές και εντυπωσιακές επιδόσεις, καλύπτοντας ανάγκες κάθε οδηγού, ασφάλεια, επιδόσεις, κράτημα, άνεση και οικονομία από την ελαστικοϊμπορική ΑΕ, αντιπρόσωπα για τη Βόρεια Ελλάδα. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, αν θέλετε να μιλάτε πολύ πληρώνοντας λίγα, hold up pay από την Ελλάδα Online, με απεριόριστη κλίση σταθερά, 300 λεπτά προκινητά, έως 24 Mbps, μόνο με 23 ευρώ το μήνα. Και αν είσαι συνδρομητής Vodafone μόνο με 18 ευρώ το μήνα, περισσότερα στο 13844 στο hall.gr ή επισκεπτόμενοι ένα κατάστημα Vodafone. Λοιπόν, σου απαντάω για τον Ηρακλή. Εμένα? Ναι. Ναι, απάντα μου. Λέω λοιπόν ότι μετά από τόσα χρόνια μια ομάδα είναι υποχρεωμένη να κινηθεί. Στην έκθεση ιδεών. Καλή είναι η έκθεση. Καλώς. Δεν λέω εγώ το αντίθετο. Στα λόγια είσαι άσος. Λοιπόν, αποδεικνύεται ναι. Εκ των πραγμάτων ότι δεν πρέπει ποτέ να λες ποτέ για τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι υποχρεωμένος να το κυνηγήσει. Θα το κυνηγήσει. Και θα χάσει. Αν χάσει, έχασε. Δεν θα πεθάνουμε. Όχι, βέβαια. Αν κερδίσει όμως. Ούτε πάλι θα πεθάνουμε. Ούτε πάλι θα πεθάνουμε. Είναι μια τεράστια υπόθεση. Δεν σου παρουσιάζεται κάθε μέρα αυτή η ευκαιρία. 20% ελπίδα το δίνει. Πολύ μικρή. Και 1% ελπίδα να έχει. Έχει. Οφείλει να το κυνηγήσει. Και 1%. Λοιπόν, είναι πάντως πρώτη φορά στα χρονικά που μια ομάδα διαχειρίζεται τόσο καλά. Και αυτό είναι και να κάνει με τον προπονητή και όσο ασχολούνται με το αγωνιστικό τμήμα. Κύριο με τον προπονητή, καθώς αυτός είναι ο πρωτεργάτης, ο οποίος διαχειρίστηκε τόσο καλά όλη τη χρονιά το υλικό της ομάδος και κατάφερε εδώ που έφτασε. Είναι κάτι μοναδικό. Δηλαδή, αν περάσει το τελικό, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο φάρμακο για αυτά τα οποία έχει περάσει ο κόσμος στο Ηρακλή την τελευταία τραετία. Αν περάσει τον τελικό, ο μόνος που θα αφαιρεθεί είναι ο κόσμος και το, προς το promotion. Κατάλαβες. Φίλεξε πόσα Ηρακλάκια θα γίνουν από αυτό το πράγμα. Άμα φάει 4-1 από τον Ολυμπιακό, δεν θα γίνουν Ηρακλάκια. Αλλά εγώ λέω ότι και μόνο με όλο αυτό το οποίο κάνει. Δεν κάνει Ηρακλάκια με 3-0 και πού πήγε σε 4-0. Μισό. Πόσο κόσμο έχει Ηρακλήσει, οι άλλοι δύο πριν τι μου λέγε. Οι άλλοι δύο το μισό δεν είχαν. Μη φωνάζει, ρε. Και ο Άρης πήγε σε 4 τελικούς και δεν έβαλε γκολ. Έκανε αριανάκια. Πες μου, ρε. Έκανε. Πού ρε, πάνε στα δημοτικά να δεις άμα έχει αριανάκια. Έκανε. 4 τελικούς και δεν έβαλε γκολ. Τι θα το κάνω να πάει στον τελικό και να χάσει 3-0. Σκοπός είναι να το πάρει. Να κάνει ρακλάκια έτσι. Τι θα πάει, κάνει 3-0 άμα φάει και 2-0 και 4-1. Θα κάνει ρακλάκια. Μα τρελάνει. Καλά. Τι καλά. Εσύ πες δεν κάνει. Λέω δεν κάνει. Οι τίτλοι του κάνουν. Ο πιτσιρικά 8 χρονών. Άμα ακούσει Ηρακλής και έρθει τον Ολυμπιακό, ξέρει θα πει: ωραία, που στη Ηρακλή θα γίνω. Άμα πάει και φάει 3, εντάξει, δεν γίνεται. Ο ήρωας γίνεται από τον πιτσιρικά ο νικητής. Ο νικητής. Ο Χίτλερ πήγε να πάρει τον πόλεμο, τον έχασε. Τον βρίζουνε. Πήγε ο Μεγαλέξανδρος, τον κέρδισε. Ήρωας.
Γιατί έγινε ήρωας. Άμα έχανε τον πόλεμο ο Μεγάλος Αλέξανδρος, θα ήταν κατάπτυστος. Μονικητής είναι. Την ιστορία τη γράφουν οι νικητές, κόκκινε. Όχι οι χαμένοι. Το πιασες. Γκέγκε. Άντε μπράβο. Και το μόνο που θα γίνει είναι το επικοινωνιακό. Ακατέβουν 15.000 Ηρακλειδείς, 20, 10, 12, 7, 11, 40 όσοι κατέβουν. Να δείξουν ότι είμαστε εδώ, παδικά κτλ. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα από την Αγγλία. Και λέει: οι Ηρακλειδείς βγήκαν στο Καρθαζόκολο και έκαναν περιπολίες για εξίδες, γιατί η φιλία με την Original είχε παραγίνει και από την πίκα που έτρωγαν τους παοξίδες, αποφάσισαν να βγουν στην επίθεση. Αν τυχόν τώρα ο Ηρακλής πάει στο τελικό, να δούμε ποιοι θα προστατεύσουν τους Ηρακλείς. Οι αεξίδες πάντως χαλαστήκανε, λέει ο φίλος. Βέβαια, οι αεξίδες σου λέει: ήμασταν εδώ με το Μαζιώτη. Με τον, πώς το λένε τον άλλον, τον Ξηρό. Στο... Το Ξηρό στην Ηρακλής. Τέλος πάντων, ναι. Είμαστε στο, ξέρω εγώ, στο στοιχείο το αναρχικο-κομμουνιστικό. Ναι. Είμαστε αριστεροί. Έχουμε μια κοινή ιδεολογία. Πριν το μάτς, αγκαλιές, φιλιάδεν. Πάμε στο βόλεϊ, στο χάντμπολ που πήγανε με το, μαζί με τους Ηρακλειδείς αεξίδες εναντίον των Παοξίδων. Δεν έγινε αυτό. Έλα τώρα στο δεν λέω. Δεν έγινε αυτό. Εγώ το λέω ότι εγώ έγινε. Λέω δεν έγινε. Εσύ πες δεν έγινε. Εγώ λέω έγινε. Εντάξει. Εντάξει, okay. Και μετά μπούκα και τέτοια. Δεν τραβά στην Αθήνα να δει καλά που θα περάσει. Πολύ καλά το λέει. Μάλιστα. Άντε, μπράβο. Κώστα εθεάθησε γυναικείο κατάστημα υποδημάτων να δοκιμάζει γόβες. Η πουά που ψάχνει είναι εκτός μέδας, μου είπε μια φίλη. Ναι. Καλύτερα κόκκινες σε πάνε πιο πολύ. Ναι. Εάν ο πρόεδρος έχει μυαλό και λεφτά, πρέπει να πάρει το παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι, λέει ο φίλος, για τον Άρη μιλάει. Ο Αλαφούς γιατί δεν τα βάζει και εκεί υπάρχουν προσαυξήσεις. Ο Αριστέχνης Ολυμπιακός γιατί δεν τα βάζει. Βρώμα η δουλειά, τόσο κορόιδα είναι ο Μούσης. Λέω 634. Τώρα το λένε κορόιδο. Σαν το Παπαθανασάκι ένα πράγμα και στην Καϊάρης. Τότε που ξέραμε τα πάντα για τον επενδυτή από τον Καναδά. Το καναδέζικο δολάριο μετράει, παιδιά. Τρεις μέγιστε άρχοντα Ραπτόπουλα. Σε παρακαλώ, σχολίασε τη δικαίωσή σου για την λίγο ως πολύ αναμενόμενη κολοτούμπα του Μουσάτου Καντονί. Κοντονί λέγεται, όχι Καντονί. Στο θέμα του αυτοδιοίκητου. Μπροστά στον Ευάγγελο τελικά όλοι κο-κο-κο. Κότες όλοι. Αλαφούζος κότα. Ο ΠΑΟΚ, ναι, μεν με τον πρόεδρο τον Κοντονί, τον υπουργό, αλλά ναι, δεν θα φτάσουμε μέχρι το Γκρίκλιξ, πώς τα λένε αυτά. Γκρέξιτ, λέει. Ο Γκρίκλιξ. Ο Κυριάκος Κυριάκος, ή στο τετράγωνο. Λέει, ναι, 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 εντάξει με τον Κοντονί είμαστε, αλλά αν δεν έκανε τίποτα ο Κοντονί εναντίον του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, ναι, 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 θα φωνάζαν κι αυτοί. Τέλος πάντων, πιο καλή στάση κράτησε ο ΠΑΟΚ από ότι ο Παναθηναϊκός, ο Φλόρος. Και ο, του Σκάι ο Αλαφούζος. Ρόμπα έγινε ο Αλαφούζος. Λοιπόν, πάμε λίγο στο. Όσο για τη Βουλή και τα λοιπά, μόλις μια κλάσο Μαρινάκη, σας είδε πνευμονία. Κατάλαβες, πίσω Κοντονί, σου λέει κρατήσω το Υπουργείο. Ρε Κοντονί, κράτα το Υπουργείο σου. Περίμενε. Θα φτιάξει εσύ το ποδόσφαιρο. Έχουμε το, κάτσε πιο, το πιο σοβαρό τώρα. Το κάτσε το καλά, Κοντονί. Πάρ τα λεφτά σου. Τη σύνταξή σου αύριο μεθαύριο με το Μούση κοιτάξε. Σαν να στα γεροκομεία σαν και εμάς. Να έχει τα 5.000 σου, τα 6.000 σου. Τι σύνταξη παίρνουν αυτοί εδώ που μπαίνουν στην πολιτική για να Άνω σώσουν εμάς και σώζουν το Μάρι. Τι ασχολείσαι τώρα. Θα φτιάξει το ποδόσφαιρο. Θα τα πας με το Μαρινάκι. Εδώ ο Αλαφούζος η κότα. Ένας είναι αυτός και ένας ο άλλος. Αυτή η κότα ο Αλαφούζος είναι υπέρ του Μαρινάκι. Οι μεγαλύτερες κοτάρες από τους Παναθηναϊκούς δεν υπάρχουν. Σήμερα αν είναι ο παδός Παναθηναϊκού, τον Αλαφούζο πρέπει να το βάλει ένα χ μεγαλύτερο να πάει αυτό το ο που έχει να πούμε ο. Ο Γεωργιάδης από τις Έρες και εταιρεία Ευήλ προσφέρουν το νέο ηλιακό θερμοσύμφωνα Optimus All 150 λίτρων μόνο με 600 ευρώ. Στα 600 συμπεριλαμβάνεται και εργασία τροποθέτηση πλάκα με ένα τηλεφώνημα στο 2321037479. Κοτάρα, ο 328 μου λέει. Για ένα κομμάτι ψωμί, Αλαφούζο. Μπορώ λίγο να μιλήσω. Ευχαριστώ. Έκανε κάκα σου. Ευχαριστώ. Εσύ. Μια φορά στα 8 χρόνια έχει περισσότερο κόσμο να κλείσει από τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο κόκκινε. Θα το χτυπά κάθε μέρα αυτό. Φίλε μου, εγώ σου λέω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Όσο κόσμο είχε σε Τούμπα και Κλεάνθη Βικελίδη και δεν είναι δικό μου, δεν ήταν ούτε το μισό από αυτό που είχε στο Καρθαζόβιο. Αυτό είναι αλήθεια, εντάξει τώρα τι. Εσύ πες ότι δεν ισχύει αυτό που λέω. Ακούγεσαι. Δικαίωμά σου να πεις ό,τι θέλεις. Εμείς σου λέμε την πραγματικότητα. Σας τα λέγαμε ότι δεν αγκαλιάσατε την ομάδα του ΠΑΟΚ όπως θα έπρεπε φέτος. Δεν πηγαίνατε στο γήπεδο, ήταν πρώτη μέχρι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και εσείς λέγατε ότι εμείς τα λέμε για να πικάρουμε. Λοιπόν. Τελευταίο θέμα και ένα από τα πιο σοβαρά, από τα πλέον σοβαρά, επειδή συνομίλησα με πολλούς καλούς φίλους Αριανούς, διήκρινα ένα συγκεκριμένο πράγμα. Διήκρινε. Ναι, διέκρινα. Ότι είναι πάρα πολύ αγχωμένοι οι φίλοι του Άρη. Όχι.
Αγχωμένοι είναι οι άλλοι. Είναι πάρα πολύ αγχωμένοι. Πέσουν το κυνηγητό, ναι. Είναι πάρα πολύ αγχωμένοι και αγανακτισμένοι. Γιατί? Γιατί περιμέναν διαφορετικά τα πράγματα. Αγανακτισμένοι με ποιον είναι? Με τα πάντα. Με τον εαυτό του να είναι αγανακτισμένοι. Ωραία. Την κριτική με... θα του την κάνει. Να τελειώσω λίγο αυτό που θέλω να πω. Πάλι αυτή φταίει που δεν να τελειώσω λίγο αυτό που θέλω. Ευχαριστώ. Περιμένω, λέει, να βγουν δεύτεροι λοιπόν, να πάνε στα. Και πολλοί με ρωτάνε. Ναι. Αν τελικά δεν γκελάρει ο Πανσεραϊκός. Μάλιστα. Θα έχουμε ιστορία με το δεύτερο? Όχι. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι θα έχουμε. Το δικό σου ρεπορτάζ. Χθες βγήκε η ΕΠΟ και το απέκλεισε το γεγονός. Κοιμάσαι όρθιος. Προτρέχεις. Χθες η ΕΠΟ το βράδυ, ναι. Απόγευμα βγήκε και είπε: μην ασχολείστε με τους δεύτερους. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι είπε η ΕΠΟ. Εγώ λέω ότι υπάρχει. Εγώ λέω ότι είπε η ΕΠΟ. Εσύ λες, μίλησες με τους εξωγήνους και εσύ είπε ότι υπάρχει. Εγώ λέω, εξωγήινο, λέει, μιλά κάθε εγώ μέρα. Λέω το ρεπορτάζ της ΕΠΟ τι λέει. Τώρα εσύ, άμα θες το να πάω κάνεις, πιο μακριά. Εσύ, άμα θες να κάνεις δικό σου ρεπορτάζ, κάτω. Δεν κάνω δικό σήμερα, μου. Δεν βγάζω το μυαλό μου. Δεν κάνω με το νου μου μπαϊράμι. Ρωτάω. Ναι, ρωτάω. Έστω ότι ανεβαίνει ο δεύτερος, ναι. Μέσω μπαρά. Ναι. Σε χαλάει. Μας χαλάει. Εδώ είναι το ερώτημα. Μας χαλάει να ανέβει δηλαδή και ο δεύτερος. Απαντώ. Κατάλαβες που το πάω. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Λέει η ΕΠΟ τα σενάρια που. Έχει βγάλει η ανακοίνωση. Τα σενάρια που λένε για τους δεύτερους και τα λοιπά δεν υφίστανται. Λέει η ΕΠΟ. Τώρα αν αύριο κάνει κολοτούμπα η ΕΠΟ δεν ξέρω αυτό. Λίγες έχεις δει. Όχι. Αλλά σήμερα αυτό που βγαίνει και λέει είναι αυτό. Βλέπεις να λέω ότι αυτό που λες είναι βλακεία. Όχι, παιδί επειδή μου. Μαθαίνω και από το παρασκήνιο. Ναι, σου λέω ότι λέει σήμερα η ΕΠΟ. Τώρα αύριο μπορεί να τα αλλάξει. Ωραία, δεν ξέρω. Πάντως, εφόσον ανεβαίνει η Άκιο Ηρακλής. Αναβαθμίζεται το προϊόν και τον Άρη εντάξει τον έχουν στην πίσω μεριά της ιστορίας που είναι και ένα σωματείο. Δεν ισχύει, τα ίδια έλεξε και τον Ηρακλή. Ότι... Λάθος, λείπουν αυτές οι ομάδες του Super League. Μα ανεβαίνει η ΑΕΚ. Ανεβαίνει και ο Ηρακλής και ανεβαίνει λείπει και ο Άρης. Λείπει και ο Άρης. Να κάνουμε φωτογραφικό για τον Άρη να ανέβει, αφού δεν μπορεί. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Ναι. Αν θυμάσαι, με συνάδελφο καυγαδίσαμε στον αέρα όταν τον έλεγα ότι ανεβαίνει ο Ηρακλής, ότι από την Β στη Γ, από τη Γ στη Β δεν υπάρχει περίπτωση. Και είχαμε. Τον ανέβασε η Νέα Δημοκρατία. Σου λέω λοιπόν. Ναι. Ο υπουργός. Να πείτε να ευχαριστώ στον Ιωαννίδη Ηρακλήδης. Και στο Βόλο και στην Καβάλα. Τους ανέβασε ο υπουργός από μια κατηγορία. Σου λέω λοιπόν. Ναι. Ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να ανέβει και ο δεύτερος. Δεν το λέω για να καθησυχάσω κόσμο. Πώς θα ανέβει ο κόκκινο δεύτερος? Επειδή πολλές ομάδες, ναι, αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Μάλιστα. Και είναι υποκατάρρευση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Παέτηση... Γιατί θα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου κάποιες, ναι, βασικές, ναι, παραμέτρους. Ναι, ναι. Τα χρήματα τα οποία έδινε το κράτος στις ομάδες έχει μειωθεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Έχει συρρυκνωθεί. Ναι, ναι. Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει μια ομάδα στη Β' Εθνική? 150 χιλιάρικα. 100 χιλιάρικα θα παίρνουν του χρόνου. Οι περισσότερες ομάδες με το να χρωστάνε και χρήματα ψάχνουν να βρούνε. Ο Άρης δεν χρωστάει, ο Άρης. Σήμερα που μιλάμε δεν χρωστάει. Πώς δεν χρωστάει, αφού η καθάριση δεν έγινε. Και κάποιοι την μπλοκάρουν. Και το ρεπορτάζ δεν το βγάζει. Αυτό είναι σοβαρό. Τι σοβαρό είναι? Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Κάποιοι μπλοκάρουν την εκαθάριση. Ποιοι είναι αυτοί? Το λέει το ρεπορτάζ. Γιατί το λες εσύ? Γιατί το λες εσύ? Πες, ποιοι είναι αυτοί που μπλοκάρουν? Ο Σκόρδας και οι υπόλοιποι. Α, να μπράβο. Τι, να φοβηθώ? Ο, γιατί... Δεν το γράφουν όμως, δεν το λένε. Γιατί πετάς τον μπαλάκι σε μένα? Δεν πετάω τον μπαλάκι. Σκέφτονται το. Είναι Απρίλιο, Μάιο. Μάιο είναι. Βλέπουν ότι καταστρέφονται, ναι, ναι, και προστατεύουν τον εαυτό του. Δηλαδή θα ανέβει ο Άρης Β' Εθνική και θα χρωστάει? Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, τι θα γίνει τότε? Εγώ λέω ότι αν ήταν πρώτος, γιατί θα το έλεγες? Ρωτάω εγώ τώρα. Αν ήταν πρώτος, θα ρωτάω το έλεγες? Ρωτάω εγώ τώρα. Ναι. Θέλει να ανέβει ο Άρης? Κατ' εμέ θέλει. Θέλει. Ναι. Θέλει. Ναι. Όλοι θέλουν να ανέβει ο Άρης? Όχι. Που εμπλέκονται? Όχι. Μάλιστα. Τι θα επικρατήσουν, ξέρεις? Δεν έχουμε αντικές ικανότητες. Δεν σε ακούω. Δεν έχουμε αντικές ικανότητες. Ξέρεις για τι σωματείο μιλάμε? Ξέρω πολύ καλά. Άντε μπράβο. Ξέρω πολύ καλά. Άντε μπράβο. Κόκκινα, αφού είσαι. Τι ίντρικα έχει. Αφού είσαι υποκειμενικός, ναι, και όχι γλύφτης, ναι, γιατί δεν μιλάμε τα ίδια σάλια μάλια και για τον Άρη? Εσύ να πεις που τον έχω αδικήσει τον Άρη και δεν λέμε υποκειμενικός, λέγεται αντικειμενικός. Υποκειμενικοί είμαστε όλοι, γιατί κανένας δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός. Παλικάρι για την Κυριακή, κατά τις 11.30 στη Σύνδο, βρέθηκαν δύο βανάκια 14 άτομα αλυσίδες και ρόπαλα και σταματούσαν αυτοκίνητα με αθηναϊκές πινακίδες. Δεν το ξέρω. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Θα βρεθεί, ρε παιδιά, κανένας. Σαν και αυτό το Ρώσο που πιάσανε εδώ πέρα 33 χρονών, εγκληματία, δολοφόνο. Θα βρεθεί κανένας τέτοιος να τον κάνουν τίποτα, καμιά μαγιά, τίποτα φύλαδλη. Θα βγάλει κανένα όπλο, θα φάει καμιά δεκαριά και θα τραβάτε τις κολότριχές σας. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Θα το δηλαδή, πιάσανε ένα Ρώσο 33 ετών, ένα κοπρόσκυλο, ο οποίος είναι θεέ και φύλαγε. Τον τσακώσανε διεθνής καριέρα. Θα πάει αυτός με κανένα αμάξι
Και το πάει από το Καφτατζόγλιο, από την Τούμπα, από Χαριλά, από τη Νέα Φιλαδέλφεια, να μην πούμε ονόματα. Και θα του πατήσει όλοι μαζί. Και θα τον κάνουν μαγκιά. Θα βγάλει κανένα όπλο, θα φάει καμιά δεκάτομα και θα κλαίτε όλοι μαζί. Αφήστε τις μάγκες. Χτες το βράδυ, η αθλητική εκπομπή της Νέριτ μετά τον επιβασμό Εργοτέλη έκανε αναφορά για το σενάριο της δεύτερης θέσης. Λέω 7.79 που είναι Αργιανάκη. Τι έκανε η Νέριτ? Έκανε αναφορά για το σενάριο της δεύτερης θέσης. Βεβαίως, έχει δίκιο, το είδα και εγώ. Εγώ λέω τι λέει η ΕΠΟ. Δεν σου είπα. Θα πεις η ΕΠΟ, Αργιανάκη μου, είναι αφαιρέγγια. Βεβαίως. Αλλά και απ' την άλλη και να γίνει αυτό, Γρηγόρη μου. Είναι σίγουρο ότι ο Άρης θα πάρει τα τρίκαλα το μάτς? Εμένα ρωτάς, ρε Κώστα, μπορώ να πάρω όρκο? Άρη Τρίκαλα δηλαδή θα κερδίσει. Ρε Κώστα, μετά αν δεν κάνουμε δηλαδή, κουβέντα. Μπορεί να γίνει και καμιά ρομπιά τέτοια. Ερώτηση. Να παίξουν δηλαδή παράζω όπως λες, λέμε τώρα, και να βγουν τα Τρίκαλα. Δεν τι υπάρχει, γίνει αυτό? Υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι διαφορετικό και είναι πολύ πιο σοβαρό κατά τη γνώμη μου. Τι γίνεται τώρα? Τον χαλάει τον Αργιανό. Γιατί ο Πανσεραϊκός απέδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Δεν υπάρχει τώρα να λέμε και ομάδα. Εκτός και εντός. Καλύτερη από τον Άρη. Εσύ ξέρεις καλύτερα, γιατί δεν ασχολούμαι με την κατηγορία και θα ήμουν ανόητο. Τραβάει να πάει ο Τζόρνταν στην Καβάλα. Μας είχαν εκεί φιλικό. Και ξέρω ότι είναι, λέει ότι είναι φιλικό. Του λέω εγώ τον Τζόρνταν, το μάτς είναι 0-1. Και εσύ που το ξέρεις. Μου το είπε, λέω, η πυθία. Λέω, και εσύ που το ξέρεις. Η γυάλα σου λέει αλήθεια. Το πει η γυάλα μου, λέω, 0-1 είναι το σκορ. Α, βγει το πει τώρα, μας ακούει. Έχω δώσει το λόγο μου στους παιδιούς. Βρέσε, πάω να ξοδέψω 300 χιλιόμετρα. Είναι πόσο πάει το ευρώ κτλ. 30 ευρώ βενζίνη. Ποιο 30 ευρώ? Πόσα ευρώ είναι πανέλα στην Καβάλα? Πήγαινε όλα στην Καβάλα, θες ένα 50 με τα διόδια. Ορίστε. Και ένα 50 θες εκεί. Να φάσεις ένα κάτι. Πετάξω ένα εκατοστάρο και να δω φιλικό. Τρελός. Αν έχεις τη δυνατότητα το κάνω. Να πάω να δώσω 100 ευρώ εδώ Ηρακλής ΑΕΚ το χθεσινό. Να πάω να δώσω 100 ευρώ να δώσω Ξάνθη Ηρακλής, ναι, το αυριανό. Συμφωνώ. Να πάω να το δώσω. Συμφωνώ. Να πάω να δώσω Αγιονέρια Πανσεραϊκός, δεν πάω να το δω. Εμένα πάντως, εμένα προσωπικά δεν με χαλάει. Θα πάνε λίγα Αργιανάκια. Εμένα προσωπικά δεν με χαλάει και σενάριο δεύτερης θέσης. Θέλω να το πω σαν δουλειά, το λέω και σαν δουλειά. Δεν με χαλάει καθόλου. Αυτό που μου λες, το οποίο περιέχει, να με συγχωρέσετε για την έκφραση, καριολίκη, για την εκαθάριση και για το κάποιοι, ότι κάποιοι δεν θέλουν, αυτό με χαλάει πάρα πολύ. Αυτό το ρεπορτάζ θα το δούμε πρώτη σελίδα. Εννοώ δηλαδή, όχι σε. Όχι στην εφερίδα. Να αναδεικνύεται. Να ψάξουμε να βρούμε γιατί καθυστερεί αυτό το πράγμα. Και ποιοι το τραβά προ τα πίσω. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Ναι. Ποιοι το κρατάνε πίσω και γιατί. Να το πούνε στον κόσμο. Ακυμάται ο κόσμο του Άρη. Συνέχεια. Λοιπόν. Είπαμε ότι έχουμε να πούμε. Και πολύ περισσότερα από ό,τι έπρεπε, είπαμε. Ξέρεις πόσα λεφτά θα πάρει ο Αλαφούζος κατ' επέκταση Παναθηναϊκός εάν περάσει έστω και στου ομίλου του ΕΦΑ? Αδαΐ και γλιώδη Ερπετόπουλε. Λέω 9.92. Βεβαίως. Γιατί αλλά... ρε γλιώδης, κάτσε. Εντάξει, το απαντώ. Πολύ καλά. Με το Ερπετόπουλε πάει το γλιώδης, ναι. Γλιώδης και τα λοιπά. Είσαι Παναθηναϊκός. Άνοιξε τα πόδια σου, πλήσου, ξηρίσου. Και αν δεν μπορεί να κάνει. Και μόνο που συμμάχησε με το Βαγγέλη. Αν δεν μπορεί μόνο... να κάνει έρωτα με το Μαρινάκι, παραφύση. Τότε λοιπόν να έχεις μια ερωτική φαντασίωση, καλό μου αγόρι. Και μόνο που συμμάχησες με το Μαρινάκι, που το βρίζεις και λες ότι εμείς είμαστε τα αντίπαλο δέος, θα έπρεπε να ντρέπεσαι που στέλνεις αυτό το μήνυμα. Εσύ, εκτός αν είσαι γραφείο τύπου του Αλαφούζου, του Μπεκίκη. Αν είσαι γραφείο τύπου του Αλαφούζου και οικονομάζεσαι από αυτό, συγγνώμη. Αν είσαι Παναθηναϊκός γνήσιος, δεν μπορεί να στέλνει τέτοιο μήνυμα και να δέχεσαι. Να είσαι κόλος και βρακή με τον Ολυμπιακό. Για τα ψίχουλα. Γιατί εάν δεν πάρεις εσύ τα ψίχουλα και αυτό στο γουρούνι, στο φαΐ, μειώνεται η δύναμή του και αυξάνεται η δική σου. Αλλά ο Αλαφούζος καταρχήν πάει όλο το φαλακρό σύστημα. Είναι δηλαδή... πρώτοι οι μάγκες. Έτσι. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, ο Άρης και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Άσχετα με το αν ο Ηρακλής, η ΑΕΚ και ο Άρης είναι σε πιο χαμηλές κατηγορίες, που ήταν στο πλευρό του Κοντονή. Είναι πιο μάγκες από σένα. Που για 3.60 είσαι με τον Ολυμπιακό. Μη φωνάζει. Βλακία είπε τώρα. Κατά τη γνώμη σου. Βγαίνει ο Ηρακλής Ευρώπη. Κατά τη γνώμη σου. Αν πάρει τον Ολυμπιακό, βγαίνει. Όχι. Μόνο πάρει τον Ολυμπιακό. Άρα δεν βγαίνει. Είναι απίθανο. Απίθανο. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον. Βγαίνει ο Άρης Ευρώπη και είναι με τον Κοντονή. Δεν θα ήταν με τον Κοντονή αν ήταν Super League. Αν ήταν να βγει, όχι, δεν θα ήταν. Και ήταν τέταρτο. Θα το δούμε. Τα συμφέροντά του θα κοιτούσε. Και ο Πάοκ τι είπε? Δεν είπα όχι. Ο Πάοκ είπε με τον Κοντονή. Όχι. Όταν τον έκανε ο Πετρωτός την ερώτηση τον Κυριάκο στο τετράγωνο. Ναι. Γιατί ξέρει, χειρίζεται καλά την ελληνική. Και κάτι παοξίδες μεσαίου ελληνικού του φέρνει βόλτα. Λέει, τι θα κάνετε, λέει, έτσι, και πει όχι στην Ευρώπη κτλ. Και λέει, δεν λέει θα είμαστε κατά,
ούτε θα είμαστε υπέρ ο πονηρός ο Κυριάκος. Ξέρεις τι λέει. Ευφυής λέγεται, όχι πονηρός. Ξέρεις τι λέει. Δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Το ξέρε. Γιατί ήξερε ότι ο ήταν επικοινωνιακό του ΠΑΟΚ. Καλά το έκανε. Αλλά εμείς δεν μασάμε. Δηλαδή λέει ο ΠΑΟΚ, ναι, εμείς είμαστε με τον Κοντονή. Και του λέω Πέτρο, τόσο ωραία, πάσιμο του κάνει ωραίο και του λέει. Ναι, κύριε Κυριάκο, στον Κύβο. Εάν όμως λέει μα στερεί στην Ευρώπη και τα λοιπά. Περίμενε, ρε. Αν μα στερεί στην Ευρώπη, κύριε Κυριάκο, λέει, τι θα γίνει. Πάει το τετράγωνο. Και λέω Κυριάκο, καλά, δεν φτάσουμε μέχρι εκεί. Γιατί είχε πληροφορία ο Κυριάκο, ότι ο Μουσάτος ήταν μέχρι εκεί. Αλλά σου λέει το παίξω εγώ με τον Κοντονή και τα λοιπά. Λέω ουσιαστικά κοτάρα, αλλά με λυρί κρυμμένο στα χορτάρια του Κοντετσιού. Ωραίος. Μαζί μας η Hankook, κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίως, στρανή απόδειξη ποιότητας και αξιοπιστίας των προϊόντων της Hankook, είναι ότι επιλέγουν κορυφαίοι κατασκευαστές για πρώτη τοποθέτηση, όπως η Mercedes, η BMW, η Ford, η Opel, η Audi και άλλες εταιρείες. Θα τα βρείτε στη Βόρεια Ελλάδα από την ελαστικοεμπορική ΑΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είστε φουκαράδες σαν και εμάς με τον κόκκινο και έχουμε αυτοκίνητα μικρού ελληνικούς, ότι δεν θα βάλουμε καλό λάστιχο. Το καλό του λάστιχο και το καλό του αμορτισέρ στο αυτοκίνητο σε εξασφαλίζει τη ζωή σου. Είναι ασφάλεια. Φρένο, αμορτισέρ και λάστιχο. Λάστιχα, σέρβις και φρένα. Άστα, τα κάκια και τα. Σέρβις, άστα. Λάστιχα, αμορτισέρ. Και τι είπα άλλο. Το τρίτο ποιο είπα. Το ξέχασα. Διάλειμμα να το θυμηθώ. Διάλειμμα, δεν το θυμηθώ εγώ τώρα. Με Paul McCartney μπαίνουμε. Όπω, πού το θυμήθηκε. 1989. Λοιπόν, George Harrison, εντάξει. Σκαθάρια. Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας. 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.340. Κάνε μια ανακεφαλαίωση τι είναι. Να πω ότι υπάρχει μια ομάδα που παίζει τεχνολογία στα δάχτυλα και δεν είναι άλλη από την ομάδα ίντερνετ της Vodafone ή καλύτερα την υπερομάδα. Σου σετάρει το smartphone ή το tablet στο λεπτό, σου λύνει κάθε απορία ή πρόβλημα σχετικά με τη συσκευή σου και κάνει apps. Και σου μαθαίνει τα πάντα. Γιατί η τεχνολογία για την ομάδα ίντερνετ είναι παιχνιδάκι. Γνωρίζει την ομάδα ίντερνετ στη Vodafone και απολαύσε τις δυνατότητες της δικής σας συσκευής. Το 2310 και τα 390 δικά σας, 955 και ενώ τα μηνύματά σας στο 54340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς για ό,τι θέλετε, μιλήσαμε. Για το αν και κατά πόσο μπορεί ο Ηρακλής να πάει στο τελικό, ο Κώστας ανέλησε τεχνικός γιατί το βλέπει 3-0 και δεν περνάει ο Ηρακλής. Σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα. Μιλήσαμε για τα σενάρια που υπάρχουν στην τρίτη εθνική με τον Άρη. Τι λέει το ρεπορτάζ της ΕΠΟ και τι λέει το υπόλοιπο ρεπορτάζ σχετικά με το αν μπορεί η ομάδα να ανέβει έστω και δεύτερη. Θέσαμε ένα ερώτημα το οποίο πέρασε τα ψηλά αλλά κατ' εμέ είναι σημαντικό. Το αν το θεωρείτε μεμπτό ή όχι να δίνεται πριν για να κερδίσει μια ομάδα. Και αν σας χαλάει. Αυτό γινόταν και στο παρελθόν. Ναι. Είπα τη γνώμη μου, είπε τη δική σου. Για μένα δεν είναι δεν θεωρείται κακό. Παράνομο είναι. Γιατί παράνομο. Ναι, παράνομο. Παράνομο είναι. Έτσι, κακό δεν θεωρείται γιατί. Έτσι έριξε, σε πρημοδοτώ να κερδίσει. Έτσι έριξε ο Άρης τη Βέρεια το 74-2 και έσωσε τον Όφη. Τα πήρε από τον Όφη. Δεν το ξέρω. Το ξέρω εγώ. Έτσι λένε ότι η Παναγαϊκή ήρθε στο 3-5 στην Τούμπα. Ναι, ότι πήρε προμήθεια από τον Ολυμπιακό. Δεν το ξέρω. Έτσι λένε. Όχι, αλήθεια είναι. Έτσι λένε. Δεν είναι μεμπτό. Για την Παναγαϊκή. Και για τα λεφτά, μάλλον είναι μετά. Άστο. Τα πήρε ο Ρήγας και έφυγε. Για το ψάχνα το μόνο. Ρωτήσουν το Θαμπουργείο. Πάμε στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να πει ο κόσμος τι θέλει. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Αθήνα, φίλο Σάκημα. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Τι κάνετε. Το παλεύουμε καλά, το παλεύουμε καλά. Γρηγόρη, δεν ξέρει ότι έγιναν οι βλαχομαγκές μέσα στο καφτατζόγλιο που κοιτούσαν, ψάχναν τον κόσμο. Δεν ήμουν, κύριε φίλε. Δεν ήσουν. Δεν ξέρω τι. Το ερώτημα είναι, η απορία είναι, αυτά γίνανε. Το ερώτημα είναι πώς, εφόσον ο Ηρακλής με την ΑΕΚ οπαδικά είχαν πολύ καλές σχέσεις, δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Εντάξει, φάγανε προπαγάνδα από τους παοκτζίδες εκεί πέρα, ότι τα έχουμε καλά, ας πούμε. Δεν τα έχετε, δεν τα είχατε. Τα έχουμε καλά. Βέβαια, εννοείται ότι στραβώσαν εδώ πέρα οι. Η original. Έχω κάτι φίλους κάτω εγώ, φιλαδέλφες και τέτοια. Τους χαρακτηρίζουν πολύ. Τους είπαν ούστιδες. Ου. Δηλαδή εμείς. Δεν μπορούμε να. Μπορώ να πω και άλλα πράγματα που ξέρω, Κώστα, αλλά εντάξει, δεν λέγονται αυτά στο ραδιόφωνο. Λέγονται. Όχι βρίσκες, να μας πεις τι έγινε. Ότι, ναι. Κοίταξε να δεις, ότι έχουν στραβώσει πάρα πολύ. Έχουν στραβώσει πάρα πολύ, έτσι.
Γιατί δεν τους έχουμε φερθεί εμείς κάτι αντίστοιχο. Κάτι ανάλογο κάτω, ναι. Και άμα θυμάστε το 0-0 στο ΆΚΑ, έτσι ήταν και αυτό μιλημένο. Το 0-0 που είχε πάρει ο Ηράκλης. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν. Το ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω ότι υπάρχει μια γκρίνια και μια τρέλα έτσι προς τους φίλους του Ηράκλη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, σε ΆΚΑ και Ηράκλη, αν κατέβουν Ηρακλήδης, δεν θα έχουν την καλή αντιμετώπιση. Κοίταξε, κοίτα, όπως είχαμε κάποια βοήθεια στη Σταυρούπολη που κατεβήκαμε εκεί πέρα με τους φίλους του Ηρακλήδης και κάναμε μια τσάρκα. Στη Σταυρούπολη κάνετε τσάρκα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τι τσάρκα. Δεν το ξέρει, ούτε αυτό το ξέρει. Όχι. Μάθε το. Εσύ πού το ξέρεις, φίλε. Και στο... Εσύ πού το ξέρεις. Το ξέρει, ρε, κόκκι. Το γνωρίζω τώρα. Τι δεν θες να σου πω τώρα. Δηλαδή γνωρίζεις ότι πήγαν οι Ηρακλειδείς με αεξίδες. Κάνε βόλτα, ναι, κάνε εκεί βόλτα. Από κάτι συνδέσμους έξω και Σταυρούπολη δυτικά. Εγώ δεν το γνωρίζω, φίλε. Εσύ αν έχεις στοιχεία να μας το δώσεις, να μας τα δώσεις. Το λέει, ναι, εντάξει. Το γνώριζε, ρε, φίλε. Ο ξάδερφός μου ήταν εκεί πέρα. Είναι ο ξάδερφός. Και δεν στο χάντμπολ δεν πήγατε μαζί. Όχι στο χάντμπολ, και στο χάντμπολ. Όπως επίσης μετά. Φίλε, εγώ αμφιβάλλω πολύ αν τηλεφωνείς από Αθήνα. Μπορεί να δει τηλέφωνο, να το δει ο Ηχολήπτης. Δεν μπορεί να δει τηλέφωνο. Εντάξει, να είσαι καλά. Αυτά που λες μου φαίνονται σαν σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Γιατί κόκκινες σενάρια. Εδώ σου λέει τα είχαμε καλά και τα χαλάσαμε. Και βρίζουν οι αεξίδες. Πότε έγινε αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή. Κανένα αεξί δεν ήταν. Τι κάνανε. Κανένα αεξί δεν άκουσε να βρίζει. Συνεσφιγμένο είσαι εσύ που είσαι. Εσύ. Δεν μιλάς με Αθήνα, εσύ, εγώ μιλάω. Μιλάω και με ρεπόρτερ στο τηλεάστη. Τώρα άλλη. Άντερε. Και τι σου είπε. Βρίζουνε οι αξίδες του Ηρακλήδης για τη συμπεριφορά. Το βρίζουνε. Έτσι λένε. Καλημέρα. Τι κάρας, κάρας. Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Καλώς το να. Πρώτον, θέλω να πω στο κόκκινο ότι εύκολα μπορεί να χρησιμοποιεί λέξεις και χαρακτηρισμούς για τις άλλες ομάδες εκτός από τη δικιά του, γιατί άμα από τη δικιά του δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Ο κόκκινος. Για πες να φίλε, και... τι χαρακτηρισμό έκανε. Αυτό που είπες για τον Παναθηναϊκό πριν, τι είπες. Τι είπα. Τι είπες για τον Παναθηναϊκό και για τον Αλαμούζο. Τι είπα. Για τον Παναθηναϊκό και τον Αλαμούζο. Τι είπα, ακούω. Τι είπε, φίλε μου. Ναι, ότι είναι κατάπτυστη η Παναθηναϊκή. Ότι είπα ότι είναι κατάπτυστη. Εγώ το είπα. Εγώ σου είπα ότι είσαι κατάπτυστος. Εγώ είπα για μήπως τον Αλαφούζο. Καλά. Εγώ για τον Αλαφούζο είπα. Ότι είναι... Μπορεί να έκανα λάθος. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Βγαίνεις και κατηγορείς κάποιον. Εγώ το είπα. Εγώ το είπα, φίλε. Είναι κατάπτυστος. Εγώ το είπα. Για τον Αλαφούζο. Είναι κότα που συμμαχεί με τον Μελισσανί. Με τον κύριο Μαρινάκη. Λάθος άκουσα. Τέλος πάντων, ζητάω συγγνώμη. Εγώ είπα το εξής και λέω. Είναι δυνατόν. Μπορώ να ρωτήσω. Να με κόψει και δεν θα προλάβω να πω αυτά που θέλω. Δεν θέλω να σε ρωτήσω. Όχι, δεν ρώτε με, αλλά μην με κόψει μετά. Γιατί να σε κόψω. Λίγο χρόνο παραπάνω. Γιατί να σε δώσω παραπάνω. Λέω, είναι δυνατόν να πολεμάς τον Ολυμπιακό, το θεωρείς τον μεγάλο σου αντίπαλο και να πηγαίνει με τα συμφέροντά του. Σ' ακούω το. Καλή ερώτηση έκανε και εγώ. Αν αυτό το θεωρείς ότι σε προσβάλλει. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα να μιλήσω για τον Αλαφούζο. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός και δεν είμαι Αλαφούζος. Με την τακτική και με την οικονομική κατάσταση που ήταν ο Παναθηναϊκός. Μια διαχείριση οικονομική όπως την έκανε ο Αλαφούζος νομίζω ότι δεν υπήρχε καλύτερη, έτσι. Ούτε πήγε την ομάδα στη Γάμα Εθνική λόγω ιστορίας. Ναι, αυτό καλό. Έχει κάνει έντιμη δουλειά, αυτό είναι σίγουρο. Α, το άλλο, τη συμμαχία πες. Και με πολλά Ελληνόπουλα βεβαίως. Ωραία, προσπαθεί μέσα από την ομάδα του να διαγράψει τα χρέη του, πρώτον. Δεύτερον, άμα γίνει το Brexit για τον Παναθηναϊκό, υπάρχει καταστροφή, δεν υπάρχει. Να σας πω γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι ότι χρυστάει στο δημόσιο εδώ θα τα κλείσουμε, θα τα παγώσουμε και θα τα πάμε σε κατώδωσης. Προσάγει τους χρηστές στο εξωτερικό. Πράγμα το οποίο αυτά τα λεφτά πρέπει κάποια στιγμή να εξευληθούν στα ευρώ. Σε ευρώ. Δεν θα μπορεί ο Παναθηναϊκός να εξευληθεί άμα θα γίνει το Brexit. Εκεί το πάει Αλαφούζος. Και τώρα να πάω και να σας δώσω και το τελευταίο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, εάν δεν ήξερε ο πρόεδρος της ότι δεν θα γίνει Brexit στο ποδόσφαιρο, θα άδεινε τα 10 εκατομμύρια. Ερώτηση κάνω. Δεν είμαστε ούτε εκπρόσωποι. Όπως και εσύ δεν είσαι εκπρόσωπος. Σωστή ερώτηση κάνεις. Βεβαίως. Όχι, να μου απαντήσει ο κόκκινος που τα γνωρίζει. Ο Ραπτόπουλος που τα γνωρίζει. Ο κόκκινος τα γνωρίζει. Όχι, ο Ραπτόπουλος τα γνωρίζει. Ο Ραπτόπουλος, επειδή Ραπτόπουλος σου λέω, σήκανε σε κάποια συμπάθεια μετά αυτά που είπες, χωρίς να σκεφτείς αυτά που είπες. Έφυγε η συμπάθεια. Στεναχώρησες. Όχι τον Αλαφούζο. Όχι τον Αλαφούζο, δεν μοιάζει και τον Αλαφούζο. Γενικά για τον Παναθηναϊκό, είστε κατάπτυστοι στην Παναθηναϊκή, είστε. Βάει τη λογική να δουλέψει λίγο και άμα δεν είναι σωστό αυτό που σου λέω, τότε να μου πεις έχεις άδικο και τελείωσαι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, εάν δεν πάνε οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πρόβλημα και μικρό Παναθηναϊκό. Έθεσε με επιχειρηματολογία ένα σοβαρό λόγο που δεν βολεύει τον Παναθηναϊκό. Δεκτό. Ναι, αλλά που δεν βολεύει. Δεκτό.
αλλά που δεν βολεύει πολύ περισσότερο τον Ολυμπιακό. Και αυτό δεκτό. Ναι. Παρακαλώ. Ε, παρακαλώ. Καζεριά. Καλώς τον. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Κοκκίνε, είμαι εκείνος που στο πρώτο αγώνα Ηρακλής Ξάνθης έλεγες 3-0 και σε πήρα τηλέφωνο και σου λέω θα χάσετε 1-0. Ναι, ναι, θυμάμαι. Θυμάμαι κάποιος που είπε θα χάσει, δεν θυμάμαι το κρέα σκορ. Η φωνή σου κάτι μου λέει, ναι. Μπράβο, ναι, εντάξει. Είμαι 60 χρονών, η φωνή μου χαρακτηριστική. Ναι. Παοξής, ε. Ναι. Αύριο θα χάσετε 2-0, όλο από τώρα. Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν. Δεν είσαι θέλω μακρύ. Θέλω να μου πείτε γιατί δεν υπάρχει στο ελληνικό στίχημα ο Ηρακλής. Αυτό θα το ρωτήσει τον ΟΠΑΠ, όχι σε εμά. Για, όχι, ρωτάω εσέ. Γιατί υπήρχε το ΑΕΚ Ολυμπιακός για το κύπελο. Επειδή είσαι άδικος και επειδή βλέπεις. Τι άδικος να είμαι, ρωτάω. Είμαι ο πρώτος που το ρώτησε αυτό το πράγμα, φίλε. Ναι, το είχαμε πει, φίλε. Ναι. Δεν, το άκουσα. Επειδή, δεν το άκουσα. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να τα ακούσω. Δεν είσαι υποχρεωμένο να τα ακούσει. Το είπαμε, το είπαμε. Επειδή είσαι άδικος, το θέσαμε ερώτημα. Γιατί έτσι ο κόσμος σκέφτεται περίεργα. Πώς βάζεις την ΑΕΚ. Όπως εγώ καλή ώρα. Και καλά κάνεις. Και εγώ σκέφτομαι περίεργα. Και λέω γιατί. Και καλά κάνεις. Και καλά κάνεις και σκέφτεσαι περίεργα. Αλλά δεν κατάλαβα. Και όπως με τον ΟΠΑΠ δεν κατάλαβα. Χθες γιατί δεν μπορούσα να παίξω Εργοτέλης Ατρόμητος. Γιατί δεν μπορούσα να παίξω Λεβαδιακός Ατρόμητος. Χθες δεν ήταν Εργοτέλης Κέρκυρα. Δεν μπορούσα να παίξω Αστέρας Τρίπολης Παδρακικό. Γιατί δεν μπορούσα να παίξω. Νωρίτερα τα έπαιζες, ξαναλέω. Τελευταία στιγμή δεν μπορούσες. Ποιο τελευταία στιγμή, φίλε, από την Παρασκευή? Την προηγούμενη μέρα που πεζόντουσαν. Κάνεις λάθος. Από την Παρασκευή κλειδωμένα ήταν. Έχει δίκιο ο κόκκινος σε επόμενη γραμμή. Άστο. Θέλω να πω λίγο και για τους δεύτερους της Εθνικής Εθνικής. Να πεις, βέβαια, ναι. Για ποιο λόγο να γίνουν μπαράζ να ανέβουν οι δεύτεροι? Προκήρυξη τι λέει? Σε χαλάει. Στην παρανομία να πάμε. Δηλαδή, αν γίνει κάτι. Προκήρυξη τι λέει? Ότι ανεβαίνει ο πρώτος. Ναι. Τώρα τι να κάνω, πάμε πάλι παρανομία? Μάλιστα. Να ανέβει και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο πέμπτος. Δηλαδή εσύ το λες λόγω εντυμότητος ή λόγω απέχθειά σου για τον Άρη? Ειλικρινά. Μ' αρέσει η ερώτηση. Μα δεν είναι σίγουρο ότι ανέβει. Θα ειλικρινά θέλω να πεις, είναι θέμα εντυμότητος ή είναι γιατί δεν γουστάρεις τον Άρη στα ίσια? Ξαναλέω, δεύτερος δεν θα βγει ο Άρη, θα βγει η Καβάλα. Η Αλεπού 100 χρόνια και τα λεπουδάκια 100 χρόνια. Απάντησε. Θα με θυμηθείς. Επειδή... άμα βγει δεύτερη Καβάλα, τι θα γίνει? Επειδή είσαι 60 χρόνια σου πια, θέλω να απαντήσεις ευθέως. Δεν γουστάρεις ή το θεωρείς ανέτοιμο? Εκεί, στη Β' Εθνική. Πούστ βρε, στείλτονα. Στη Γάμα. Να είστε καλά. Στείλτονα ρε, στείλτονα. Λοιπόν, η Αφή Κωνσταντινίδη, το όνομα εγγύηση για την απόσταση του αυτοκινήτου. Σας βοηθάει να αποσύρετε το αυτοκίνητο και κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ζεστά και μετρητά με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Πάντως το Άρης Πασεραϊκός μόλις μπήκε τον γκολ του Άρη, οι Αριανοί φωνάζανε εκεί στη Β' Εθνική το Πασεραϊκό. Παρακαλώ. Και ο Πασεραϊκός θα ανέβει. Εγώ είμαι. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Ξυνίζει τα μούτρα του μόλις άκουσε. Ο Ερπετόπουλος. Λοιπόν. Ναι. Τον αγνώ, είναι δικαίωμά μου. Όπως είναι και δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, να σε διορθώσω κάτι. Είπες, ο Πανσεραϊκός έχει καλή ομάδα. Η χειρότερη ομάδα φέτος πέρασε την τρίτη της Εθνικής από το Χαριλάουτερο. Ο Πανσεραϊκός με διαφορά έτη φωτός. Ναι. Προχθές η Θεία Λαφιλώτα έχασε 2 τέτα τέτ και βγάλαμε φορά την μπάλα πάνω από τη γραμμή στο 0-0. Το ίδιο με το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, το ίδιο με όλες τις ομάδες. Αυτή η ομαδούλα που ακούει στο όνομα Πανσεραϊκός. Αν δεν υπήρχε κάποιος αμυγδαλής που είναι, άμα το ψάξει λιγάκι, είναι αντιπρόεδρος στη διατησία μου, που τον παίζει διατησία από όπου περνάει, γίνεται πόλεμος στα χωριά. Κωνσταντίνε, καταδέχεσαι να σε τρώω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σε τρώω. Δηλαδή, μου το ρωτούσες, κάναμε μια κουβέντα. Κάναμε μια κουβέντα πριν από 5 χρόνια και μου λες, καταδέχεσαι να σε τρώει η Τρίπολη. Και σου λέω ότι του μπεκιάζομαι και σε ρωτάω το ίδιο. Είμαι ανύπαρκτος διοικητικά όταν ο Πανσεραϊκάκος είναι πιο οργανωμένος από μένα και σε 6 μάτσο παίζουν 2 διαιτητές εν αλλάξ. Τα χαρτομάτιλά μου λίγο, συγγνώμη, τα χαρτομάτιλά μου, παιδιά, λίγο από μέσα σας παρακαλώ. Δεν μου λες, άσε τα χαρτομάτιλά σου, πάνε εσύ να γλύψεις κανέναν άλλο και να βρεις το σαουρί και μόλις του βλέπεις να κάθεται. Τα χαρτομάτιλά μου, να κλάψω λίγο γιατί είναι. Απάντησε. Τα χαρτομάτιλά μου, κότα, παλιοκότα, κοτάρα, παλιοκότα, αδερφάρα, κότα. Ειρήνη μη. Σε κούμποτη. Είστε Ρώπα. Και οι δύο φίλο μου. Φίλοι μου και οι δύο, δεν γίνεται. Πήρε άδεια από το Σαωρίδη για να βγει στο ραδιόφωνο. Αυτός δεν έχει ανάγκη από άδεια. Δεν είχε άδεια, από το Τσαλτίδη πήρε άδεια, ρε. Από τον Έγρη πήρε άδεια, ρε. Άστο, το χρειαζόμαστε. Από τον Κότη πήρε άδεια. Χρειαζόμαστε από τον Χρήσιμο σήμερα. Πράγμα, φύγε από εδώ πέρα. Ναι. Παλιομαρίνο. Έλα, εσύ είσαι. Γιώργο Μαρίνο. Έλα, ρε φίλε. Έλα. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα. Ναι. Δεν το κάνει για σένα. Ήθελα να μιλήσω λίγο στην αρχή με τον Ραπτόπουλο, αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Σου επιτρέπει.
Λοιπόν, είχα πάρει τηλέφωνο στο βραδινή σου εκπομπή πέρυσι στα play-off. Ναι. Και ήταν τότε, έπαιζε εκείνο το θέμα με το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ για τη Θέρμη. Ναι, η Θέρμη. Και μου είχες πει το εξής. Και μου είχες πει το εξής. Ότι. Ότι μπορεί να κάνεις το προπονητικό κέντρο, μπορεί να σου το δώσουν, αλλά τα χρέη δεν θα τα ξεχρεώσεις ποτέ. Ναι. Ήθελα, επειδή σπάνια παίρνω τηλέφωνο, παίρνω όποτε έτσι μπορώ κάποιες φορές να σε στριμώξω. Να σου πω το εξής, ότι σε αυτό έκανες λάθος. Εσύ, όταν πληρώσεις τα χρέη και εγώ κάνω λάθος, θα τον αγαπήσεις τον Ιβάν που πλήρωσε τα χρέη? Εγώ, να σου πω για να καταλάβεις... Εγώ τη λάθος εκτίμηση στα χρέη την παίρνω στην πλάτη μου. Εσύ που σου πληρώνει τα χρέη, θα τον αγαπήσεις τον Ιβάν? Θα φωνάξεις πότε το όνομά του. Θα αλλάξει συμπεριφορά σου απέναντι του. Εγώ έκανα λάθος. Και θα φορέσει κόφες. Εγώ τι θέλω να... Εσύ θα αλλάξει συμπεριφορά στον Ιβάν επειδή σου πλήρωσε τα χρέη. Για να καταλάβεις λίγο περίπου τι τύπος τα οξύς είμαι. Να ακούσω. Εγώ το Σαββίδι και να μην τα πληρώσει, ναι, δεν θα είμαι από αυτούς που θα το βρίσουν. Αχα. Μάλιστα. Ναι. Είμαι τέτοιος τύπος και το διαρκέ μου θα βγάλω περισσότερο, επειδή ήδη το έβγαλα. Είμαι 18 χρονών και πέρασα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα από τα όνειρά μου να είμαι δίπλα στον ΠΑΟΚ. Από πού ήρθες, φίλε, αν επιτρέπεις? Ξαναπες μου. Από πού ήρθες? Ήρθα από τα Γιάννηθα και σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη. Σχολή. Οργάνωση και επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στο διατάφτε για να τελειώνουμε το Φαλακροκόραγα, τι θέλεις? Ναι, ότι η εκτίμησή μου δεν ήταν αυτή. Κοίταξε. Σε αυτό έκανε λάθος και να σου πω και κάτι άλλο σε σένα, Κόκκινε. Να πεις ότι κουστάει, πριν όμως πεις, να σου πω ότι, φίλε, δεν γίνεται όποιος δουλεύει να μην κάνει λάθη, όχι λάθος. Λάθη. Εννοείται, δεν κατηγορώ. Δεν είπα, επειδή μου αρέσει το ύφος σου, απλά σου λέω να ξέρεις ότι δεν γίνεται να μην κάνεις λάθη, όχι λάθος. Σ' ακούω τώρα και παίρνω ότι κουστάρεις. Έγινε. Ήθελα να σου πω το εξής, ότι σε πάω πάρα πολύ, κάθομαι, σ' ακούω. Απλά λίγο στις δημοσιεύσεις στο Facebook σου, όσον αφορά λίγο τον κόσμο του Ηρακλή, κάποιες φορές είσαι λίγο περισσότερο υπερβολικός, νομίζω. Έχω δηλώσει ότι πέρα από το μικρόφωνο η αγάπη μου για τον Ηρακλή είναι δεδομένη. Έχει δηλώσει ότι είναι λίγο ψεύτης στο θέμα του Ηρακλή. Όχι, καθόλου ψεύτης. Έγινε, αυτό είναι αγαπητό. Απλά δεν μου αρέσει να κρύβομαι, εντάξει, αλλά εφόσον παρακολουθείς και το Facebook, πρέπει να κλείσεις με το λευτεριά στο Γιάννη. Εντάξει, ντροπή και όνειδος στην ΕΠΟ και στον αθλητικό δικαστή, τον εισαγγελέα, που απαγορεύει το μεγάλο, το τεράστιο Γιάννη Κομπότη να ασχοληθεί με τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Νομίζω μάλιστα ότι είναι κατάπτυστη η δικαιοσύνη, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Χωρίς Κομπότη δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Τέλος. Να σε καλά. Έγινε. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Για χαρά, παιδιά. Παρακαλώ. Κριτική θα γίνεται. Ναι. Όπως ο φίλος. Ωραίος. Θα μα σκίζετε κανονικά όταν ό,τι κουστάρουν, ένα... ναι. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα. Όπως και ο δικαστικός βγήκε και σου την είπε, ναι. Έλα, ναι. Εγώ τον είπα ότι είναι κότα. Αυτό δεν είναι κότα. Άστο. Δεν είναι δικαστικός. Είσαι άδικος. Δεν είναι δικαστικός. Δικαστικός μιλητής. Αυτός πάει και κολλάει να πούμε έξω από τα σπίτια. Το αυτό. Δικαστικός δεν είναι. Δικαστικός επιμελητής. Επιμελητής είναι. Κλητήρας είναι. Δεν κλητήρας, λάθος κάνεις. Δικαστικός κλητήρας. Χτυπάει την πόρτα και αφήνει απ' έξω να πέτα αυτά. Δεν θα τον κάνεις και εισαγγελέα. Δεν είπα ότι είναι επιμελητής. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ούτε για πλάκα. Άντε, μπράβο. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Γεια σας. Και είναι ιδιωτελής αργέντα. Παρακαλώ. Έλα, γεια σας. Γεια σας. Εγώ είμαι. Ναι. Σας πω ότι πόντο Ηράκλεια. Ε, καλώς το χωροφύλακα το συνταξιούχο, ρε. Τι έγινε, τον έφαγες τον παρουφάκι, εντάξει. Όχι, δεν τον έφαγες. Τον έφαγες λάχανο, έμαθα εγώ τα μίλ που έστελνες εκεί μαζί με τους άλλους καζανοκέφαλους από το χωριό που έλεγες Τσίπρα, σε ψηφίσαμε όλοι Στίλτονα. Κοιτάξτε, την πολιτική δεν την εφαρμόζει ο Υπουργός Οικονομικών, την εφαρμόζει ο Πρωθυπουργός και δίνει εντολές. Και αλεκτελούν. Πολύ επιοικής ακούω. Ωραίος, ωραίος. Όχι, πολύ ωραίος. Για συνέχιση, για συνέχιση. Όχι, έτσι, μα έτσι είναι. Όχι, μ' αρέσει. Μα είναι ωραία τοποθέτηση. Είσαι και νυφάλιος και ήταν πολύ άρτια η τοποθέτησή σου. Μα έτσι είναι, την πολιτική την εφαρμόζει το κυβερνητικό συμβούλιο. Εκτελεί ο άλλος. Για πάμε λίγο στο παρασύνθημα τώρα, στα πολιτικά. Μπράβο, λοιπόν. Γιατί δεν ασχολείστε και λίγο με κανένα τοπικό. Καμιά τοπική κατηγορία. Θα σου πω γιατί. Mm. Εμείς είμαστε για να έρθουμε και να γίνει κανένα φασαρία. Έχουμε τώρα το Ραγκάτσι εδώ πέρα, ο οποίος ξέρει τι γίνεται και στην άλλη άκρη της Ελλάδος τοπικά. Και να μιλήσουμε εμείς τώρα, εμείς είμαστε λίγοι. Φυτά είμαστε να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Τι να πούμε. Ελάτε να δείτε. Ο εξωγήινος παρακολουθεί. Εγώ είμαι παντελώς άσχετος. Ο εξωγήινος παρακολουθεί λίγο, αλλά ο ειδικός είναι ο Ραγκάτσι.
Αυτό σου πει ό,τι θέλει. Είναι και πρόεδρο των Κεραυνών, αλλά και ολόκληρο. Άλλο καπ. Ήταν. Ναι. Αν έρθει και δείτε ένα παιχνίδι του Κεραυνού που το Ηράκλειο. Αν έρθουμε, δεν θα τελειώσει ποτέ, ρε. Άκου τη λέω. Αν έρθουμε, το πιο πιθανό να μην τελειώσει. Κάτι θα γίνει, άκου τη λέω. Τζακαλώ το λέω εγώ. Σέντερ μπάκο παπά του χωριού. Τζακαλώ το λέω. Εγώ σα λέω την αλήθεια ότι τέτοιο ποδόσφαιρο δεν θα έχετε ξαναδεί. Αληθεύει ότι σέντερ μπάκ είναι ο παπά του χωριού και τερατοφύλακα ο ψάλτη. Έφυγε. Σταμάτησε γιατί τον απέβαλαν διαπαντό από το τοπικό πρωτάθλημα. Τι έκανε. Έδρανε του σέντερ φορ. Αυτό που λέει. Ο παπάς! Παπάς, αλλά τι παπάς. Ωραίος, μπράβο ρε. Και παπάς και καλός παπάς για την Κρέα Βρύση ήταν κιόλα ο παπάς. Να είναι γερός, μπράβο. Να σε καλά ρε Γιγκάτα, να σε καλά. Στο τελευταίο για το ημίωρο, ναι. Στην Κρέα Βρύση παπάς, στο θυμιατό τι βάζει μέσα. Πάγο. Πάγο. Ναι. Τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Έλα φίλε, ναι. Ολλανδός εδώ, τι κάνουμε. Καλώς τον Ολλανδό. Συγγνώμη για τις φίλες μου τις παοξίδες που η φωνή μου είναι αυτή και δεν μπορώ να την κάνω πια τρική. Ναι, ναι. Συγγνώμη χθες γιατί υπάρχει πρόβλημα για αυτούς που βγαίνουν. Επίσης θέλω να υπενθυμίσω γιατί δεν θέλω να είμαι αρεστός στον λαό του ΠΑΟΚ σαν Ηρακλειδέας. Ο άνθρωπος ο οποίος το 80 με έριξε για να σωθεί ο ίδιος όταν ο πρόεδρος του έκανε αυτά. Ο άνθρωπος που σφετερίστηκε μια ολόκληρη ιστορία δηλώνοντας ότι είναι η ομάδα της προσφυγιάς από την Κωνσταντινούπολη όμως και έτσι έχει φάει όλους τους οπαδούς του Απόλλων Καλαμαριάς και όλων των υπόλοιπων γύρω γύρω με όλη αυτή την προπαγάνδα που υφίσταται όλα αυτά τα χρόνια. Η ομάδα βεβαίως η οποία κάθε φορά που ήταν να ψηφίσει υπέρ της Θεσσαλονίκης κλεινόταν σε ένα γραφείο μέσα και ψήφιζε υπέρ της Αθήνας σε όλα τα ζητήματα. Η ομάδα η οποία λέει μια ομάδα μια πόλη, αλλά ξεχνάει ότι η μοναδική ομάδα που μπορεί να δηλώνει ότι είναι από αυτή την πόλη ήταν από Τουρκοκρατίας και ήταν ομάδα όταν ο ελληνικός πληθυσμός της Μακεδονίας ήταν τρίτος πληθυσμιακά. Το 15 είναι συμπήρεξη. Όχι, το πριν ακόμα και το 8. Μην την ψάχνεις τη δουλειά. Τρίτοι ήμασταν όταν μπήκε ο ελληνικός στρατός στη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι που κατοικούσαν Έλληνες ήταν τρίτος πληθυσμός. Δεύτερον ήταν Εβραίοι και πρώτα ήταν οι Τούρκοι. Για να μαθαίνει. Όταν λοιπόν αυτός θα μάθει ποια είναι η ιστορία του, θα μάθει ότι σε αυτή την πόλη πάντοτε θα είναι φιλοξενούμενος, μα πάντοτε! Πάντοτε θα είναι φιλοξενούμενος. Και ότι η μοναδική ομάδα η οποία πρεσβεύει τη Θεσσαλονίκη είναι ο Ηρακλής και αυτό, το αποδεχτεί. Αυτό, όχι, είναι, αυτό, είναι αλήθεια. Αυτό, άκου, η αλήθεια άκου, Ολλανδέ, είναι η μοναδική Ολλανδέ, ομάδα που έχουμε Ολλανδέ, στον Ολλανδέ, Ολλανδέ, άκουσε Ολλανδέ, με, όχι, έχω εθνικούς σύνορες. Χαμήλωστον, σε παρακαλώ. Θα πεις ότι θέλεις τα φιλοξενούμενη και τα άλλα τα επίθετα που χρησιμοποιείται στο γήπεδο και στα καφενεία, στα καφενεία. Όχι εδώ. Φιλοξενούμενοι είναι, τι δεν είναι. Κωνσταντινούπολη δεν λέει στο τέλος. Αν ποτέ η Κωνσταντινούπολη γίνει ελληνική. Μπορούμε να συνοηθούμε. Δεν θα λες κατάπτυστες εκφράσεις, τέλος. Δεν κατάπτυστες. Τον είπα ότι είναι απλά είναι πόλη σε αυτήν την. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τον είναι υβριστικό. Υπάρχουν. Ωραία, όταν αυτοί βγάζουν μια ομάδα, μια πόλη, εγώ τι πρέπει να πω, εσύ κόκκινε. Αυτό δεν βρίζει. Λέει μια πόλη, μια ομάδα. Μπορείς μια πόλη, μια ώρα, και εγώ δεν λέω. Και εσύ το λες μια πόλη, μια πατάτα, μια τζατζίκι. Τα χιουμοριστικά. Ρε, εσύ το χιουμοριστικό είναι χιουμοριστικό. Χιουμοριστικό το κάνω και εγώ. Χιούμορ δεν είναι. Εντάξει τώρα, δεν είναι, δεν λέγεται αυτό. Σε παρακαλώ. Συγγνώμη, καταλαβαίνω πώς το λες. Συγγνώμη, αλλά αυτοί που κατάλαβαν, κατάλαβαν. Έτσι λοιπόν εγώ με τον άνθρωπο τον οποίο το θεωρώ όμοιο με του Ολυμπιακού, απλά έχει το ρόλο της Μάρθα Βούρτση και όχι του Θαλάση Βέγκου που έχει Ολυμπιακάκιας, δεν το γουστάρω. Έτσι λοιπόν θέλω να έρχεσαι 15.000 χρόνια ο Ηρακλής να μείνει στη Β' Γάμα Δέλτα Εθνική, γιατί από του χρόνου ερχόμαστε και τα γλέντια τέλος. Αυτά να ξέρετε μόνο. Στήλτονα γιατί ήρθαμε. Δεν ερχόμαστε. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Χάνκουκ. Με περισσότερα από 70 χρόνια εμπειρίας, είναι ο 7ος μεγαλύτερος κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίως, καλύπτοντας ανάγκες κάθε οδηγού και οχήματος με υπερπλήρη γκάμα ελαστικών, ικανή να καλύψει ανάγκες κάθε οδηγού και απαιτητικού οδηγού, μάλιστα, και απαιτητικού αυτοκινήτου σε όλα τα επίπεδα. Με αντιπρόσωπα για τη Βόρεια Ελλάδα, την ελαστικοεμπορική ΑΕ. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, αλλά 18 λεπτά θα είμαστε μαζί. Τα 3 εντάρια και πάλι δικά σας. Χαιρετίσματα στέλνω στο σύνδεσμο φίλων Ραπτό, Στοκχόλμη. Μάλιστα. Θα τα πούμε τον Ιούλιο που θα κατέβει στο χορήγιο, φίλε. Α, νόμιζα θα πάσει στο Στοκχόλμη. Όχι, θα κατέβει στο χορήγιο αυτό, στο Κυλκή. Νόμιζα θα πει ότι θα κατέβει. Στοκχόλμη θα πάω. Πάω μια και καλή. Λοιπόν. Αν αισθάνεστε ότι η τεχνολογία τρέχει και εσείς δεν την προλαβαίνετε, σας έχω τη λύση, μάλλον για την ακρίβεια, η Vodafone στην έχει. Στα καταστήματά της με την υπερομάδα σε θέματα τεχνολογίας στην ομάδα Internet Vodafone. Με πάνω από 100.000 ώρες εκπαίδευση, ξέρουν τα πάντα για το smartphone και το tablet. Και τώρα πλέον δεν χρειάζεται να τρέχετε, μια βόλτα μέχρι τη Vodafone φτάνει.
9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.340.90 και πάλι 90. Πάμε στους τελευταίους για σήμερα, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα στη γαλάζια Θεσσαλονίκη μας, στην πόλη του Ηρακλή μας. Καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε, καλησπέρα κύριε Κόμπερ. Καλησπέρα κύριε Μάνο μας. Θα ήθελα να σεβαστείτε παρακαλώ να μου δώσετε το τρίλεπτο, όποια ένσταση έχετε να σας απαντήσω αμέσως. Ξεκινώντας λοιπόν για το θέμα με τους φίλους και οπαδούς της ΑΕΚ. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, μία και καλή, και μην μπείτε το βράδυ κύριε Ραπτόπουλε ή αύριο κύριε Κόκκινη, κύριε Ραπτόπουλε, άλλα. Όταν εμείς πήγαμε στην Αθήνα, υπήρχε συνεννόηση. Και όποτε ήρθαν οι αεξίδες και στο Καρτατζόγλιο και στο Ιβανόφιο, πάλι υπήρχε συνεννόηση. Το συγκεκριμένο παιχνίδι λοιπόν ήταν και κλεισμένο των θυρών. Το αν θέλουν κάποιοι αεξίδες να έρθουν, να πάρουν μια κερκίδα, να κάνουν οπαδική μαγιά, αυτά να τα ξεχάσουν. Στο γήπεδο του Ηρακλή και δει στους οπαδούς του Ηρακλή δεν μπορούν να γίνουν ποτέ. Αν είχαν προνοήσει να πάρουν ένα τηλέφωνο και να συνονοηθούμε μεταξύ μας και να μας λέγανε ντερβίσια, θα έρθουμε 100 κομμάτια, 500 κομμάτια, 1000 κομμάτια. Και μπορούσαμε να το κάνουμε, εάν δεν υπήρχε απαγόρευση, θα το κάναμε. Με την διαφορά όμως, ότι τα ίδια κομμάτια θα πηγαίναμε στην Αθήνα. Έγινα κατανοητός πάνω σε αυτό. Σαφέστατος. Νταϊλίκη, ο οπαδός του Ηρακλή, δεν τρώει από κανέναν. Τελειώνω με αυτό για να καλύψω όλους τους Ηρακλήδες και για να ακούσουν και αεξίδες. Από εκεί και πέρα. Κύριε Κόκκινε, παρακαλώ. Στέκεστε σε κάποιες εκφράσεις. Και καλά κάνετε. Όταν κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ βγαίνουν και μιλάνε, όπως και στην χθεσινοβραδινή εκπομπή που δεν έτυχε να την ακούσω. Η εκπομπή για την οποία είμαι υπεύθυνος είναι αυτή. Μην μου λέτε γιατί. Να ολοκληρώσω πρώτα. Μην πάτε να μην με παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε. Διότι από ό,τι άκουσα χθες το βράδυ, ο κύριος Ραπτόπουλος τον άκουσα να εξαμένεται, να απορρεί και να μην ενίσταται δυστυχώς, έτσι. Μπορώ να μιλήσω και διαφορετικά όπως θέλω, ξέρετε. Λοιπόν, γύρισε και είπε κάποιος μας αποκάλεσε μυρμήγκια. Σε άλλη εκπομπή του κυρίου Ραπτόπουλου μας είπανε σκατόμυγες πάνω στο φαγητό τους. Αυτά λοιπόν όταν ξεκαθαρίσουμε και δεν είναι παρατήρηση, καλό θα είναι να μην προκαλούνε, εγώ έχω βγάλει το πονόψυχη, έτσι, ένα καταπληκτικό πράγμα το οποίο δεν προκαλεί, γιατί αν μιλάμε για ιδίες, θα μιλάμε για ιδίες. Το να κάνουμε το μάγκα στο ραδιόφωνο δεν είναι τίποτα. Το να ζητάω να είστε όλοι όμως κόσμοι δεν νομίζω ότι είναι κακό. Το να ζητάτε, κοιτάξτε, θα είστε πρώτα εσείς κόσμοι, ναι. Όλοι εσείς, δεν μιλάω για εσάς τους δύο, ναι. Θα είστε όλοι εσείς κόσμοι, γιατί ο κόσμος, οποιαδήποτε ομάδα και αν υποστηρίζει, δεν είναι ο κόσμος όλος τρελός και εσείς ας πούμε έχετε το αλάθητο. Φυσικά και δεν Παπα. Έχουμε απλά προσοχή, γιατί μπράβο. Οτιδήποτε λέω, την πληρώνει το ραδιόφωνο και δεν οφείλει να την πληρώνει. Εντάξει. Ναι, το ραδιόφωνο την πληρώνει, αλλά και εμείς πληρώνουμε το ραδιόφωνο. Είμαστε ακροατές όλοι του ραδιοφώνου. Δεν ζητάω κάτι παράλογο, ζητάω προσοχή σε εκφράσεις. Κάντε και καλά κάνετε. Και εγώ λοιπόν δεν έκανα παρατήρηση σε εσάς κύριε Κόκκινε. Καταλάβατε τι είπα. Να είστε καλά κύριε Μάνο. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, κάτι τελευταίο αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Αυτό που θα γίνει αύριο στην Ξάνθη κύριε Ραπτόπουλε, δεν θα το έχουν δει τα μάτια σας. Τα άμαθα τα ντου, τα άμαθα. Δεν θα το πιστεύετε. Η πρόκριση είναι σίγουρη. Mm. Και δίνω άλλη μια είδηση για τον κόσμο του Ηρακλή. Ότι βρέθηκα με τον κύριο Σάβα ξανά και εκτός από τα 5.000 εισιτήρια, άσχετα πόσο θα πάρει ο Ηρακλής που θα πάρει το νούμερο, εξασφάλισε άλλα 2.500 εισιτήρια. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σας αυτοκίνητο και να αποκτήσετε να το αποσύρετε και να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ, ζεστά και μετρητά, 18133 Αφή Κωνσταντινίδη, εκεί όπου θα βρείτε και το ανταλλακτικό το οποίο ζητάτε, καθώς υπάρχει τεράστια γκάμα με την εγγύηση του ονόματος Αφή Κωνσταντινίδη. Παρακαλώ. Έλα, ρε. Έλα. Σ' ακούμε, ρε Σαύρα. Εδώ είναι, πάρτον. Λοιπόν, πώς γίνεται, ρε, να πούμε όλους τους Μαϊντανούς, ρε, να πούμε να κοράνε δίπλα σου, ρε, εχθές σε άκουσα και την ψώνησα, άλλαξα να πούμε σταθμό. Πώς κατορθώνεις, ρε, να πούμε, να...
Πώς γίνεται αυτή η ιστορία, ρε. Ε, μπορεί να μας πεις, ρε. Μαγιά. Άλλο τι θέλεις. Λες, θέλεις να φάει ο Ηρακλής 3. Άκου να δεις, κοίταξε. Βγήκανε χθες τρεις αεξίδες ΔΕΜΕΚ, που είναι παοξίδες, που είπανε ότι ξέρεις κάτι, πήγαμε και μας ψάχνανε στα τατουάζ και μας κάνανε έτσι. Ήτανε. Αεξίδες ήταν. Όχι ρε, ποιοι αεξίδες ρε. Τι είμαι εγώ ρε, σαν και σένα τραγανάς. Ε. Αεξίδες ήταν. Παοξίδες είναι. Γιατί είναι, κοίταξε να δεις. Το κόμπλεξ που έχουνε, πρόσεξε να δεις. Δεν θέλουνε να σου λέει αυτές οι γριές τώρα με τους αεξίδες κάνανε κόμμα. Ναι. Δεν το θέλουνε. Ναι. Παοξίδες είναι και αυτός ο Μαϊντανός που βγήκε προχθές και είπε εγώ ήμουνα και με κάνανε έτσι και με κάνανε αλλιώς. Αυτός ο Μαϊντανός. Λοιπόν, ναι. Αυτό να το ξεχάσει αυτό που λέει. Θέλεις και εσύ να γίνει ιστορία με τους αεξίδες. Που αυτοί που βγαίνουν και κάνουν να πούμε ότι και αυτό και τα τουάζ και μας ψάχνουν ένα μπωστιμούρι και μας κάνουν έτσι. Αυτοί όλοι οι παοξίδες είναι. Όλοι οι παοξίδες είναι. Αυτοί οι μακεδονομάχοι που τους έβγαλα εγώ. Αυτό να το ξεχάσετε αυτό που λέει. Αυτό που κάνεις έχω πει και άλλη φορά. Δικαίωμά σου είναι να πούμε τα ταγάρια να τα μαζεύεις εκεί κάθε Δευτέρα. Τα γύρια. Αλλά κοίταξε να δεις. Να φας κανένα παστέλι, να φας να πούμε και κανένα ροδάκινο, τώρα να φας και καμιά μερίδα να πούμε γίγαντες και κανένα πατσά. Αύριο εσύ που θα φας πες μου. Λοιπόν, ακούσου σου λέω εγώ. Ξάδι τι θα φας. Πρόσεχτε να δούμε, κοίταξε να δεις, εγώ δεν θα φάω τίποτα. Mm. Με ένα τιμή μου και καμάρι μου θα αποκριθώ. Και τότε εσύ, πού θα κρυφτείς ρε. Άντε να δω. Να είσαι καλά. Εγώ αυτό λέω... το παραμύθι η Ραπτόπουλη να τελειώσει. Έτσι, αυτοί οι παοξίδες που βγαίνουν και κάνουν τους αεξίδες να πούμε, γιατί θέλουν να πούμε να χαλάσει σχέση με τους αεξίδες. Έτσι, αυτό, μάνα είσαι σε αυτά, μάνα. Μάνα. Αλλά κοίταξε να δεις, τώρα τέλος. Να είσαι καλά. Χωρίς τώρα δεν θα κάνεις. Να είσαι καλά, τέλος, τον επόμενο. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα. Με τον Ραπτόπουλο να μιλήσω. Να μιλήσετε με τον κύριο Ραπτόπουλο. Μάλιστα. Ραπτόπουλε. Μάλιστα κύριε. Ο πρώτος από αυτούς τους τρεις. Εσένα δεν σε ενοχλήσε αυτό που είπε. Τι είπε. Ότι. Αυτό είσαι δυναμικός και ωραίος και αντιδράς. Ναι ποιο. Για τους πόντους γιατί τι είπε ο άνθρωπος. Ξέρω εγώ τι είπε. Ε μάμα δεν ξέρεις τι εγώ πώς θα ξέρω. Ξέρω πολύ καλά τι είπε. Μπορώ να πουλήσω και εγώ μια γιάρα από το τηλέφωνο. Ε, εντάξει, το τηλέφωνο είναι ωραίο. Είναι ρε φίλε. Εσύ δεν παρεξηγήθηκε τώρα, φίλε. Αυτός τώρα που πήρε, που είναι Ηρακλειδέας, που είναι και πόντιος μάλλον, να τον Ιάρες, πώς το λένε, δεν παρεξηγήθηκε από αυτό. Θα το πει, ας πει ό,τι θέλει για τις ομάδες. Και αυτό το πράγμα, γιατί το είπε, έτσι, ρε φίλε. Φίλε, εγώ έχω ακούσει χιλιάδες πράγματα τέτοια και έχω γουρνοποιηθεί, δεν με πιάνει. Ναι, εγώ... Να μην το δεχτείς τώρα, γιατί ο Άτσος σου, ρε φίλε, αφού είσαι μάγκας και ωραίος. Γιατί το δέχτηκες ρε φίλε. Το ότι δεν μιλάει δεν σημαίνει ότι το δέχτηκε. Θα πουλήσω κι εγώ με και από εδώ κόκκινε που δεν ξέρω τι καταγωγής είσαι. Μπορώ να σε πουλήσω να ξέρεις. Μα από κοντά τους πουλάει μαγιά φίλε. Είναι τροπή ρε φίλε αυτό φίλε, το πράγμα. Είσαι για την πόλα. Τον βάλαμε στη θέση του σε παρακαλώ τώρα. Δεν κάνει τι δεν συλλαβαίνει ρε φίλε. Μα δεν παρακάνει καμιά φούσκα με τη μύτη του. Τι δεν συλλαβαίνει. Ξεκόλα λίγο. Τον είπαμε να το πάρει αυτό το πράγμα πίσω και να τελειώνει με αυτήν την μπουκάδα. Καλά, λέει εγώ και δεν σε έβρισκα. Είναι η επόμενη. Ορίστε. Η επόμενη γιατί δεν παρεξηγείται κανένα, φίλε. Η ομάδα του τόσο πλανόνο είναι. Και τι πρέπει να κάνουμε, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα να κάνουμε μάθημα χριστομάθεια εδώ πέρα από τον κόσμο σε όλου να έχουν εξαιρετική συμπεριφορά. Θα βρεθεί και κάποιο, πάντα βρίσκεται και κάποιο ο οποίο θα πει κάτι. Τι να κάνουμε. Και δεν είναι πρέπει. Χριστομάθεια τι κάνει, φίλε. Εγώ ακούω χρόνια. Ναι, και είναι αυτό το πιο βαρύ που έχεις ακούσει, δηλαδή. Όχι το πιο βαρύ, δεν είπα τέτοιο πράγμα τώρα, δηλαδή πάλι να το κάνεις... Όχι ρε φίλε, βλέπεις να γανακτώ μαζί σου, σε ρωτάω, προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που σε εκνεύσει. Δεν τον βάλαμε, τον είπαμε, σε παρακαλώ μη λες τέτοια, να είσαι, πρέπει, τι άλλο πρέπει να κάνω, θα το δίνουμε. Είπα τέτοιο πράγμα εγώ, σε ρωτάω. Να μην το βγάλεις όλη φορά ρε φίλε. Πώς να πει, ξέρω εσύ ρε φίλε από πού παίρνεις, ποιος είναι στη γραμμή. Πρέπει να δώσω να κανονικά.
Δεν πειράζει, κάνει αυτό. Από πού να τον βγάλω, ρε φίλε, ξέρω ποιος είναι. Από το ράδιο, καλά τα λένε, ντροπή είναι ο πατός, τι να πω, εντάξει. Πολύ εύθυκτος, εντάξει, μην το κάνουμε, το παρακάνουμε, εντάξει. Τον είπαμε πέντε πράγματα, τελείως. Αυτό που λέω να σε ρωτήσω, το παρακάνουμε. Πώς είπατε, κύριε, το παρακάνουμε. Έλα μωρέ, εντάξει, μην είσαι τόσο ευαίσθητος. Εγώ πια την ευαισθησία μου την έχασα. Ελάτε σου, όχι να μην τη χάσεις γι' αυτό, φίλε. Είναι κακό, να ξέρεις. Είναι πολύ κακό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Και μικρός που ήμουν ευαίσθητος, τι κατάλαβα. Ναι. Απέντερος ήμουν. Καλησπέρα. Ναι. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλώς τον. Δύο σύντομες απαντήσεις. Ναι. Πρώτη στο φίλο του Παναθηναϊκού που βγήκε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, και αντέδρασε περί του καταλογισμού, του υπερβολικού χαρακτηρισμού του Κωνσταντίνου σε βάρος του Προέδρου του Παναθηναϊκού. Ναι. Έχω να του πω το εξής. Προφανώς και όπως είναι τα πράγματα, τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι απαραίτητα σε οποιαδήποτε ομάδα έχει ένα αυξημένο μπάτζετ. Ναι, άμα σταματήσουν τα έσοδα για όλους, ο χειρότερος, ωστόσο, αυτός που πλήττεται περισσότερο, ποιος είναι. Ναι. Δεν γίνεται ο ιδιοκτήτης της ομάδας του και πρόεδρος μέσα από το κανάλι του, μέσα από τις εκπομπές του, μέσα από το Twitter στο οποίο αρέσκεται, να κρατάει το ξύφος της εξυγίανσης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Και όταν αυτή επιχειρείται και επιχειρείται με συνέπειες, γιατί μόνο έτσι χωρίς συνέπειες μπορεί δηλαδή να γίνει σωστό, η εξυγίανση σωστό. Του ποδοσφαίρου, να βγαίνει και να αντιδράει και να λέει όχι, να γίνει χωρίς να κουμπίσουν τα έσοδα του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι αντικειμενικά δύσκολο. Κάτι, αν θέλουμε κάτι λοιπόν έξυπνο, να το κάνουμε αυτό, κάτι πρέπει είπε να και ο είμαστε ΠΑΟΚ, έτοιμοι να υποστούμε συνέπειες όλοι. Κάτι τέτοιο είπε πολύ έξυπνο και ο ΠΑΟΚ, αλλά με πολύ πιο έξυπνο τρόπο. Εγώ δεν είμαι καλυμμένος από την τοποθέτηση του ΠΑΟΚ. Ωραία το πει ο Κυριάκος, έξυπνα. Θα το ήθελα πιο πολύ έξυπνο το είπε, αλλά είπε το ίδιο πράγμα. Έτσι. Ναι. Πάμε τώρα στο φίλο τον Ολλανδό. Και εγώ θα του μιλήσω καλοπροαίρετα. Είναι προφανώς δικαίωμά του να έχει την οποιαδήποτε γνώμη για την ομάδα μου. Μάλιστα. Είναι οπαδός μιας αντίπαλης ομάδος, δημοκρατία έχουμε και αυτή μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα. Είναι προφανώς δικαίωμά του να θεωρεί ότι η μοναδική ομάδα η οποία επιβαρύνει το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η δικιά μου η ομάδα. Κρίνεται, ακούγεται, οκ. Okay. Όταν όμως απευθύνεσαι στον κόσμο μιας ομάδας και χαρακτηρίζεις τους φίλους του ΠΑΟΚ φιλοξενούμενους στην πόλη, το πράγμα ξεφεύγει από το οπαδικό, το ομαδικό, το ποδοσφαιρικό και γίνεται κοινωνικό. Η ομάδα του, ο Ηράκλης και κυρίως ο πυρήνας των οργανωμένων της φιλάθλων προσπαθεί να υιοθετήσει ένα άλλο μοντέλο, ένα άλλο κοινωνικό στίγμα, το οποίο μιλάει φιλοσοφικά πια για ανεκτικότητα, για ένα σωρό ζητήματα. Όταν δεν έχεις ανεκτικότητα σε αυτούς που ήρθαν πρόσφυγες, ομοεθνείς σου, από την καταστροφή και ύστερα, από τους διωγμούς της δεκαετίας του 50, από την Κωνσταντινούπολη, στην οποία υπήρχε και ανθούσε μεγάλη εθνική κοινότητα Ελλήνων, και όταν αυτούς ακόμα, ενώ γεννήθηκες, πήγες στο ίδιο σχολείο, συνυπήρξες, γεννήθηκες μαζί τους, δεν τους δέχεσαι, με τι τρόπο κοιτάς αυτούς τους μετανάστες που έρχονται τώρα από άλλες κατεστραμμένες χώρες? Και πώς υιοθετείς αυτό το κοινωνικό, ιδεολογικό, φιλοσοφικό στίγμα και είσαι μέρος αυτής της, του συνδέσμου? Όταν αναφέρεσαι με τέτοια ακροδεξιά απαξίωση απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους γεννήθηκες, μεγάλωσες. Έρχεσαι λες σε κόμμα και είναι ομοεθνής σου. Ναι, με την ιδεολογία. Έχω να του πω λοιπόν με πολύ αγάπη του φίλου του Ολλανδού, βγάλε ό,τι παραλήρημα θέλεις σε βάρος της ποδοσφαιρικής ανωνύμου εταιρείας ΠΑΟΚ,
μην αδικείς τον εαυτό σου βγάζοντας τέτοιου είδους ακροδεξιά ρητορία σε βάρος του κόσμου του ΠΑΟΚ που είναι ο γείτονάς σου, ο συμμαθητής σου, ο συνεργάτης σου, αυτός με τον οποίο κάθε μέρα είσαι σε... σε τριβή. Συνύπαρξη. Καλή σου μέρα. Γεια χαρά. Καλή σου μέρα. Στο τελευταίο φίλο, παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούγομαι. Βεβαίως. Και εγώ, Δημήτρης. Ο Κώστας ξέρει ποιος είμαι. Είμαστε γειτονάκια από μικρή. Και εγώ ήθελα να σχολιάσω τα λεγόμενα του φίλου του Ηρακλειρέα. Όταν διεκδικείς για τον εαυτό σου ότι είσαι εσύ ο μοναδικός Έλληνας και ο γνήσιος και εμείς είμαστε κάτι άλλο, δεν πάει να πάρεις αυτή μία από τους πόντιους. Γιατί τώρα είσαι αεποντίον. Έτσι. Θα πρέπει αυτό να το έχεις καλά στο μυαλό σου. Από που είσαι εκεί που είσαι τώρα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα για τον κόσμο. Μ' ακούτε? Ναι. Όσον αφορά τα υπόλοιπα για τον κόσμο. Εγώ από μικρός και ας με διαψεύσει όποιος θέλει. Εγώ από πιτσιρικάς είμαι στα τσιμέντα, στην Τούμπα. Και θυμάμαι ότι όταν εμείς είχαμε μικρό παιχνίδι και είχε τέρπι ο Ηρακλής, πηγαίνω στο Κοτατζόγλιο. Και δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα αυτήν την ομάδα. Εμείς. Αυτό που έγινε με τον Μπέλιο, τι έπρεπε να μείνει ατιμόρυτο. Και στο κάτω-κάτω εμείς βγάλαμε την απόφαση. Ο Ολυμπιακός την έβγαλε την απόφαση και ο Παναθηναϊκός. Έτσι λες εσύ. Έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Λάθος κάνεις. Είναι αλλιώς. Βεβαίως. Δηλαδή πώς είναι, εσύ, δεν έγινε η αποπληρωματολογία. Όχι, λες την απόφαση. Εσύ ζήτησες τον υποβασμό του Ηρακλή. Έγινε η αποπληρωματολογία. Εσύ ζήτησες τον υποβασμό του Ηρακλή. Έγινε η αποπληρωματολογία. Μέχρι τώρα βλέπεις δεν σε διακόπτω. Εσύ το ζήτησες. Και ρωτάει κάτι. Φυσικά και έγινε, βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά δεν θα. Εσύ ζήτησες τον υποβασμό του Ηρακλή. Μην τα μπερδεύουμε, σε παρακαλώ. Λοιπόν. Και το ποιοι πηγαίναν σε ποια γήπεδα αυτή την προπαγάνδα. Τι. Εσύ δεν είπε στον Κλαδά. Που είχαν έρθει παοξίδες και είπε στον Ικού, το Μανάβη. Αυτά θα τα λες εκεί που. Μανάβη, το αθωμιλήθο, το είπε. Αυτά αλλού. Έτσι λέω, Κλαδά. Αυτά αλλού. Ας έρθει εδώ, Αντώνη. Εγώ σε πόσα μάτς που είχα πάει δεκαετία 90 και 86, 87, 88. Εγώ ξέρω, ρε φίλε, είχε 20.000 στο Καφτατζόγλιο και άλλοι δύο δεν είχαν 10. Τώρα, σήμερα, χθες. Εντάξει. Τα υπόλοιπα τα κούβερεσαι. Ευχαριστούμε τη Χάνκ που ήταν μαζί μας. Προσφέρει μοναδικές και εντυπωσιακές επιδόσεις. Καλύπτω ανάγκες κάθε οδηγού με αντιπρόσωπο για τη Βόρεια Ελλάδα ελαστικοεμπορική. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Μαρίνα Μπίκου. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο, πρώτα θα με τον Κωστή Ταλέ το βράδυ. Όλοι μαζί αύριο, λίγο μετά τις 2. Να είστε καλά. 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 Λίγο μετά τις 2.